Καλησπέρα σε όλους. Ονομάζομαι Ειρήνη Καπέκα και είμαι Marketing Executive της Pobuca. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας και που βρίσκεστε σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας και που βρίσκεστε σήμερα κοντά μας για να παρακολουθήσετε το webinar AI in Action. Αρχικά, θα ήθελα να σας εξηγήσω πώς λειτουργεί η πλατφόρμα. Πάνω δεξιά υπάρχει το Q&A, όπου μπορείτε να μας κάνετε τις ερωτήσεις σας κατά τη διάρκεια του webinar. Στο τέλος, θα έχουμε χρόνο να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας. Αν κάποια ερώτηση είναι πιο προσωπική ή χρειάζεται μία διαφορετική προσέγγιση, θα έρθουμε εμείς σε επαφή μαζί σας. Θα ξεκινήσουμε να δούμε την ατζέντα μας. Όπως βλέπουμε, το σημερινό webinar ανοίγει ο κύριος Ισίδωρος Σιδερίδης, ο CEO της εταιρείας μας, και θα μας παρουσιάσει τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στο Customer Experience. Στη συνέχεια, ο SaaS Director Γιώργος Αχπατσίδης θα μας συστήσει το Customer Voice, το νέο AI tool, και στο τέλος, ο CTO μας, ο Σταύρος Λαγκούσης, θα μας παρουσιάσει το Document Processing, την RFM ανάλυση και το Product Recommendation με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Ισίδωρε, ο λόγος σε σένα. Σε ευχαριστώ πολύ, Ειρήνη. Βλέπετε τώρα, νομίζω, την εικόνα μου όλη. Ωραία. Θα ήθελα και εγώ από τη δική μου μεριά να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα, που με όλα αυτά που ζούμε, τα απίθανα που ζούμε, βρίσκεται το χρόνο και το κουράγιο και την αισιοδοξία να παρακολουθούμε webinars, να ανοίγουμε τους ορίζοντές μας, να σκεφτόμαστε δημιουργικά, γιατί κακά τα ψέματα η πανδημία κάποια στιγμή θα τελειώσει. Και όταν τελειώσει, θα πρέπει να σκεφτούμε ξανά πώς θα μεγαλώσουμε τις επιχειρήσεις μας, πώς θα προχωρήσουμε τα επόμενα βήματα. Ήμουνα πριν μία εβδομάδα ομιλητής σε ένα αντίστοιχο συνέδριο της KPMG για Customer Experience, για εμπειρίες πελατών. Και μου είχαν πει, εκεί που λέγαμε τι θα μιλήσω και τι θα πω, μου λένε, σε παρακαλώ, αν γίνεται, να πεις και ένα παράδειγμα πολύ καλής εμπειρίας πελάτη, ή ένα παράδειγμα κακής εμπειρίας πελάτη. Και εγώ σκέφτηκα τη χειρότερη εμπειρία πελάτη ever. Είναι αυτή που πήρε ο πελάτης των αστρολόγων όταν πέρσι ζήτησε πρόβλεψη για το 2020. Θα του είχαν πει τα γνωστά ότι η Αφροδίτη κινείται ανάδρομα, ο Κρόνος θα συναντηθεί με τον Άρη και είναι χρονιές για επαγγελματικές αποφάσεις, και πιστεύω δεν έκαναν ούτε μία αναφορά στο γεγονός του αιώνα. Να πούνε, ρε παιδί μου, by the way, θα γίνει και μια πανδημία και θα μπορούμε να βγαίνουμε από τα σπίτια μας. Γι' αυτό ετοιμαστείτε. Είναι, θεωρώ, η χειρότερη εμπειρία πελάτη ever, και έχω ακόμη μια ερώτηση, αν αυτοί οι αστρολόγοι απολύονται ποτέ. Δηλαδή, αν χάσανε και αυτό, τι να πω. Τέλος πάντων, να πω δύο λόγια για μένα πρωτού μπω στην παρουσίαση. Είμαι ο Ισίδωρος, είμαι ο CEO της Pobuca, και επίσης σας παροτρύνω να συνδεθούμε από το pobuca.com/isidoros ή από το LinkedIn μου, για να ανταλλάζουμε απόψεις σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και τις εξελίξεις στο Customer Experience. Το θέμα της παρουσίασης είναι το impact, η επιρροή που θα έχει η τεχνητή νοημοσύνη σε θέματα εμπειρίας πελάτη. Είναι αυτό που θα μας παρουσιάσουν τα παιδιά στη συνέχεια, και αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι, επειδή ακούμε πάρα πολλά πράγματα για την τεχνητή νοημοσύνη, ότι υπάρχουν κάποια παραδείγματα πολύ συγκεκριμένα και απλά, που είναι εδώ και τώρα. Γιατί πολλές φορές στην τεχνητή νοημοσύνη τη φανταζόμαστε για κάτι μελλοντικό που θα έρθει αργότερα, ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Όχι. Τα παραδείγματα που θα δούμε είναι εδώ και τώρα και πώς μπορούμε να την εντάξουμε σε επιχειρήσεις μας. Να πω δύο λόγια για την Pobuca. Γιατί η Pobuca είναι μια εταιρεία τεχνολογίας με 100 άτομα προσωπικό. Έχουμε γραφεία αυτή τη στιγμή σε 5 χώρες και ειδικευόμαστε σε αυτό που λέμε εμπειρία πελάτη. Δηλαδή, πώς οι πελάτες σας θα αποκτήσουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά το customer journey, το ταξίδι που κάνουν με το brand, το retailer, τον οργανισμό σας.
Εδώ πέρα, ένας λόγος που σκέφτηκα να βάλω στην εισαγωγή μου το statement of purpose είναι ότι είναι η δεύτερη φράση. Το πρώτο είναι τι κάνουμε όταν μια εταιρεία ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη τουλάχιστον την επόμενη δεκαετία, δεκαπενταετία, θα αναλαμβάνει να κάνει πνευματικές μεν, βαρετές δουλειές δε. Άρα τι θα κάνει, θα ελευθερώνει τη δημιουργικότητά μας, εμείς να μην κάνουμε βαρετά πράγματα. Όμως θέλω να μείνω στη δεύτερη φράση. Είναι τόσο ισχυρό όλο αυτό που έρχεται με τεχνητή νοημοσύνη που αποφασίσαμε να το βάλουμε και στο statement of purpose. Όποια εταιρεία ασχολείται με αυτή την τόσο δυνατή τεχνολογία πρέπει να το κάνει με κοινωνική υπευθυνότητα. Θεωρούμε ότι είναι μια τεχνολογία που θα αλλάξει για πάντα τον πολιτισμό μας, όπως θα δούμε αργότερα. Ποιο είναι η πρόκληση? Όλες οι σύγχρονες επιχειρήσεις προσπαθούν να προσφέρουν το καλύτερο δυνατό customer experience. Ποια είναι η πρόκληση? Η πρόκληση είναι να βάλουμε τον πελάτη στο κέντρο των όσων κάνουμε, να τον καταλάβουμε και να το φερθούμε σαν να το γνωρίζουμε προσωπικά τις ανάγκες του καθενός. Για να το πετύχουμε αυτό, αναμφίβολα θα χρειαστούμε τη χρήση τεχνολογίας. Και για να τα συντονίσουμε, εγώ θα προχωρήσω και ένα βήμα παρακάτω και θα πω το είδος της τεχνολογίας. Θα χρειαστούμε τεχνητή νοημοσύνη για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις προκλήσεις. Όλα αυτά που θα πούμε αργότερα και θα σας πω για τα παιδιά, ήταν γνωστά και πριν την πανδημία. Εν τούτης, στις αρχές του 20 ήρθε ένα τσουνάμι και μέσα σε ένα χρόνο είδαμε να γίνονται αλλαγές δεκαετίας σε θέματα digital transformation και χρήση τεχνολογιών. Ποια είναι η μεγαλύτερη αλλαγή που έφερε και είναι και ο σύνδεσμος με την τεχνητή νοημοσύνη? Η μεγαλύτερη αλλαγή που έφερε η πανδημία είναι η συμπεριφορά του πελάτη που έχει να κάνει με ένα πολυκαναλικό ταξίδι και τη δραματική αύξηση της συμμετοχής των ψηφιακών καναλιών. Δηλαδή, κλειστήκαμε στα σπίτια μας και μέσω ίντερνετ προσπαθούσαμε να κάνουμε τις περισσότερες δουλειές μας. Ταυτόχρονα, ενώ το κάνουμε αυτό, οι πελάτες επιζητούν και προσωποποιημένες εμπειρίες, επιζητούν την ενσυναίσθηση που βρίσκουν από ανθρώπους σε φυσικές συναστροφές. Θέλουν να μπορούν να ψωνίσουν με λίγα κλικ από το κινητό τους και ταυτόχρονα να τους φέρονται σαν να τους γνωρίζουν προσωπικά και να ξέρουν τι τους αρέσει και τις συνήθειές τους. Για να, όπως καταλαβαίνουμε, μια τέτοια προσωποποιημένη εμπειρία που επιζητείται όλο και περισσότερο από τους πελάτες και καταναλωτές, όταν έχεις χιλιάδες ή εκατομμύρια πελάτες, είναι αδύνατο χωρίς τη χρήση τεχνολογίας. Δεν μπορεί να έχεις ανθρώπους που να εξυπηρετούν εκατομμύρια πελάτες. Πάμε να δούμε τώρα πώς αντιδρούν οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις σε αυτήν την ανάγκη. Τον τελευταίο χρόνο ανακοινώθηκαν δύο πολύ ενδιαφέρουσες εξαγορές, που ήταν εταιρείες τεχνολογίας AI. Και τις εξαγόρασαν η Nike και η McDonald's. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς το είχαν προσέξει αυτό στον τύπο. Ποια είναι η λογική πίσω από αυτές? Δηλαδή, μπορεί να μου πείτε, πολύ περίεργο τώρα, πήγε η Nike και η McDonald's και εξαγόρασαν εταιρείες AI και εταιρείες τεχνολογίας. Είναι πολύ περίεργο. Υπάρχει όμως ένα συγκεκριμένο μοτίβο και συνοπτικά έχει να κάνει με τα εξής. Πρώτον, είπαμε ότι οι πελάτες απαιτούν προσωποποιημένες εμπειρίες. Θέλουν, για να τους το προσφέρουν αυτά τα μεγάλα brands, πρέπει πρώτα να τους γνωρίσουν. Είναι το λεγόμενο Know Your Customers. Για εταιρείες γίγαντες σαν την Nike και τη McDonald's με τους δισεκατομμύρια πελάτες, αυτό σημαίνει ένα τεράστιο σόγκο δεδομένων. Προφανώς, χρησιμοποιούν ένα CRM σύστημα για την αποθήκευση των δεδομένων και το λεγόμενο Single Point of Truth, να υπάρχει δηλαδή σε ένα σημείο όλη η εικόνα του πελάτη. Αυτό όμως που απαιτείται είναι χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την επεξεργασία και ανάλυση όλης αυτής της πληροφορίας. Είναι σχετικά ακριβό και χρονοβόρο για την Nike να το φτιάξει μόνη της, να φτιάξει μόνη της από τεχνολογία AI. Και τι κάνει? Εξαγοράζει μια εταιρεία AI τεχνολογίας που έχει ήδη τεχνογνωσία. Και ταυτόχρονα αποκτά και ταχύτητα, αλλά και αποκλειστικότητα σε σχέση με τους ανταγωνιστές. Αυτό το pattern, αυτό το μοτίβο θα το βλέπουμε όλο και περισσότερο στο μέλλον να το κάνουν οι γίγαντες. Στα δικά μας, πιο μικρά δεδομένα, μπορείτε να συνεργαστείτε με μια εταιρεία σαν την Pobuca και με το software και την τεχνογνωσία που έχουμε να σας δώσουμε ένα μεγάλο προβάδισμα σε αυτό το νέο κόσμο της προσωποποιημένης εμπειρίας και της τεχνητής νοημοσύνης. Το AI θα αλλάξει τον κόσμο μας και την ανθρωπότητα στα επόμενα 50 χρόνια περισσότερο από οποιοδήποτε τεχνολογία στο παρελθόν. Ακόμα και τροχό, ακόμα και γραφή, ίσως η φωτιά και η, που δεν είναι ακριβώς τεχνολογία, και το ότι αρχίσαμε να μιλάμε να είναι πιο δυνατό από την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά ο πολιτισμός μας είναι πεπισμένος ότι θα διαχωριστεί σε πριν και μετά το AI. Εν τούτης, αν με βάλετε να πούμε, να κάνω προβλέψεις για τα επόμενα 50 χρόνια, υπάρχουν διάφορες εικασίες από ειδικούς μελλοντολόγους. Οι προβλέψεις, οι ασφαλείς που μπορούμε να κάνουμε σε μια εταιρεία τεχνολογίας έχει να κάνει μόνο για τα επόμενα 5 χρόνια, για 5 χρόνια μπροστά.
Και σε αυτό το διάστημα τι θα δούμε. Θα δούμε έξυπνους αυτοματισμούς σε συγκεκριμένα domains. Δεν θα δούμε δηλαδή ένα ρομπότ που θα μπορεί να σκέφτεται σαν άνθρωπος και να επικοινωνεί κτλ. Αλλά θα δούμε στοχευμένη νοημοσύνη που θα μπορεί να οδηγεί αυτοκίνητα, να απαντά σε αιτήματα customer service, να αυτοματοποιεί παραγγελίες κτλ. Κτλ. Και για να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο και να κάνω και ένα πρόλογο για αυτά που θα δείτε από τον Γιώργο και τον Σταύρο στη συνέχεια, θα δούμε δύο εκφάνσεις του AI όσον αφορά το customer experience. Η Pobuca ήδη προσφέρει ψηφιακούς βοηθούς, bots, που λειτουργούν σε σημεία διαπαφής με τους πελάτες 24/7. Λειτουργούν μέσω chat τη φωνής και προσφέρουν customer service, ενημερώνουν τους πελάτες για προσφορές και δέχονται παραγγελίες. Αυτό που κάνει τη διαφορά εδώ είναι ότι γνωρίζουν τους πελάτες έναν προς ένα και τους προσφέρουν προσωποποιημένες εμπειρίες όπως θα έκανε ένας άνθρωπος να τους γνώριζε προσωπικά. Για παράδειγμα, ένα σούπερ μάρκετ θα γνωρίζει τι τύπου κρασιά μας αρέσουν και θα μας πρότειναν να δοκιμάσουμε ένα νέο προϊόν και αν θέλουν να μας το στείλουν στο σπίτι. Από την άλλη, τι θα βλέπουμε. Θα βλέπουμε machine learning αλγορίθμους να αναλύουν δεδομένα πωλήσεων και marketing και να προτείνουν ενέργειες που θα πετύχουν καλύτερο engagement των πελατών μας. Τα δεδομένα που μαζεύονται πλέον από τα ψηφιακά μέσα είναι τόσο μεγάλα που ανθρώπινο μάτι δεν μπορεί να τα επεξεργαστεί. Και πέρα από αυτό, πολλές φορές οι άνθρωποι έχουν και προκαταλήψεις στο να αντιληφθούν κάποια μοτίβα που υπάρχουν στα δεδομένα. Η Pobuca προσφέρει λύσεις AI που δουλεύουν σαν ακούραστος βοηθός κάποιων στελεχών στις πωλήσεις, στο marketing και στο customer service και τους βοηθούν να βελτιώσουν την εμπειρία του πελάτη τους και τη στρατηγική τους, να εντοπίσουν χαρούμενους ή δυσαρεστημένους πελάτες, ποιοι είναι brand ambassadors, να τους φερθούν διαφορετικά κτλ. Θα σας δώσω τώρα ένα παράδειγμα που συνδυάζει όλα όσα σας είπα και θα δούμε σύντομα και στη χώρα μας. Η τεχνητή νοημοσύνη θα δημιουργήσει νέα μοντέλα customer experience που δεν τα φανταζόμασταν χωρίς αυτή. Δεν είναι δηλαδή μόνο να αναλύει δεδομένα. Είναι και νέα μοντέλα εμπειρίας πελάτη, θα το έλεγα. Ας πάρουμε για παράδειγμα αυτή την πολύ περίεργη ανακοίνωση της Pepsi. Ήταν περίπου πριν 6 μήνες ότι θα ξεκινήσει μοντέλο διάθεσης direct consumer. Με συγχωρείτε. Δηλαδή θα ξεκινήσει ένα μοντέλο όπου θα εξυπηρετεί απευθείας τον καταναλωτή. Πολλοί μπορούμε να ρωτηθούμε και να πούμε, είναι δυνατό κάτι τέτοιο, δηλαδή θέλουμε πραγματικά σαν καταναλωτές να αγοράζουμε ένα κουτάκι Pepsi, ένα κουτάκι Coca-Cola μέσω e-commerce απευθείας από την Pepsi και την Coca-Cola. Αρχικά να πούμε ότι δεν μιλάμε για e-commerce, αλλά μιλάμε για αυτοματοποίηση παραγγελιών. Και θα σας περιγράψω την εμπειρία που θα ζούμε σαν καταναλωτές για να καταλάβετε καλύτερα ποιο είναι αυτό το παράδειγμα. Θα έχουμε ένα ψηφιακό βοηθό τύπου Amazon Alexa και θα λέμε, Alexa, φέρε μου παρακαλώ μια Coca-Cola και σκεφτείτε την εμπειρία ότι εντός 3 λεπτών θα παραλαμβάνουμε στο μπαλκόνι μας με 1 ευρώ, με την τιμή που έχουμε συνηθίσει, μια Coca-Cola από ένα drone. Αυτό είναι μια εμπειρία πελάτη πρωτόγνωρη, αλλά στην πράξη αυτή είναι η επιθυμητή. Η επιθυμητή είναι όπου και αν βρισκόμαστε και μας ήρθε να πιούμε μια Coca-Cola, ούτε να χρειάζεται να παραγγείλουμε το σούπερ μάρκετ, να κουβαλάμε, όποτε θέλουμε να παραγγέλνουμε και σε 3 λεπτά να την έχουμε. Αυτή είναι μια καινούργια εμπειρία πελάτη που θα προκύψει εντός της επόμενης πενταετίας, είναι απόλυτα εφικτή να προκύψει και θα τη βιώσουμε, πιστεύω, και στην Ελλάδα σύντομα. Εδώ πέρα να πούμε ποια είναι ένα θέμα που έχει η Ελλάδα. Αυτό είναι μια έρευνα που έκανε η Καθημερινή τις προάλλες και δείχνει ότι σε θέμα τεχνητής νοημοσύνης είμαστε πολύ πίσω. Δηλαδή, αυτό που θα κρατήσουμε σαν νούμερα είναι ότι μόλις το 30% των επιχειρήσεων που βλέπετε δεξιά αξιοποιεί λύση τεχνητής νοημοσύνης, έναντι 45% παγκοσμίως, και πολλές επιχειρήσεις λένε ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν περιλαμβάνεται ακόμα σε επενδυτικές προτεραιότητες. Θεωρώ ότι αυτό έχει πολλές εξηγήσεις. Έχει εξηγήσει τη δομή της ελληνικής οικονομίας που βασίζεται σε πάρα πολύ σε μικρές επιχειρήσεις, όμως έχει να κάνει και με την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Θεωρώ ότι αν χάσουμε αυτό το τρένο, η χώρα μας θα έχει πραγματικό πρόβλημα στο μέλλον. Δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι κάτι εξωτικό, είναι κάτι που πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε εδώ και τώρα και να το αξιοποιήσουμε και να γίνουμε ανταγωνιστικοί σε διεθνές επίπεδο. Και η Pobuca είναι εδώ για σας για να σας το παρέχει με πρακτικές και απλές λύσεις. Κλείνοντας, θα σας δώσω και ένα πολύ ωραίο μυστικό για να βγάλετε πολλά χρήματα στις επιχειρήσεις σας. Θα σας κλείσω με το καλύτερο return on investment εργαλείο που υπάρχει, που μέσα σε μία μέρα σας κάνει πάνω από 100 φορές απόδοση. Είναι το χριστουγεννιάτικο τρίγωνο που με τα κάλαντα δίνεις 1 ευρώ στο τρίγωνο και με τα κάλαντα βγάζεις 100 ευρώ.
Θα ήθελα να σας ευχηθώ όλους καλά Χριστούγεννα, να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που είστε εδώ μαζί μας και εύχομαι να απολαύσετε το event και τα πράγματα που θα σας παρουσιάζουν στη συνέχεια ο Γιώργος και ο Σταύρος. Και θα χαρώ πολύ σύντομα να τελειώσουν όλα αυτά και να έρθουμε, να βρεθούμε από κοντά, να σας σφίξω το χέρι, να τα πούμε σε in-person και σε φυσικές συνομιλίες και να πάνε όλα καλά για εσάς, τις οικογένειές και τις επιχειρήσεις σας. Θα δώσω τώρα το λόγο στο Γιώργο. Μισό λεπτό να κάνω μία αλλαγή. Δίνω το λόγο στο Γιώργο Σαχπατζίδη που θα μας μιλήσει για το Customer Voice. Γιώργο, ο λόγος είναι σε σένα. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Γιώργος Αχπατζίδης και θα σας μιλήσω για το πώς αξιοποιούμε το AI και το Machine Learning στην Pobuca, ώστε να γνωρίζουμε καλύτερα τους καταναλωτές. Στο πρώτο μέρος της παρουσίασης θα δούμε κάποια πράγματα εισαγωγικά σε σχέση με το τι πρέπει να περιμένουμε από το AI και το Machine Learning και κάποιες βασικές αρχές για να αξιοποιούμε καλύτερα την τεχνητή νοημοσύνη. Στο δεύτερο μέρος θα σας παρουσιάσω πώς εφαρμόζουμε τις αρχές αυτές, ώστε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να παρέχουν προσωπημένες εμπειρίες στους καταναλωτές μέσω του Pobuca Customer Voice. Αρχικά, να πούμε ότι για να αξιοποιήσουμε αποδοτικά την τεχνητή νοημοσύνη, το πρώτο βήμα είναι να γνωρίζουμε καλά τι προσδοκίες πρέπει να έχουμε από αυτήν και γι' αυτό θα ξεκινήσουμε κάποιες σκέψεις πάνω σε αυτό το κομμάτι. Για να αντιληφθούμε λοιπόν το ρόλο που θα έχει η τεχνητή νοημοσύνη στις ζωές μας, να σκεφτούμε τι έχει πετύχει γενικότερα η τεχνολογία για μας στο παρελθόν. Στις εικόνες εδώ βλέπουμε δύο επαγγέλματα τα οποία δεν υπάρχουν πλέον. Αριστερά είναι άνθρωποι, οι οποίοι η δουλειά τους είναι να στείλουν τις κορίνες του bowling κάθε φορά που ένας παίκτης ρίχνει μία βολή. Ενώ δεξιά είναι ένας άνθρωπος που η δουλειά του είναι να ξυπνάει τον κόσμο πριν διαδοθούν εμπορικά τα ξυπνητήρια. Φυσικά με την εξέλιξη τεχνολογίας αυτές οι δουλειές έχουν εκλείψει. Αλλά υπάρχουν και πολλές άλλες που έχουν δημιουργηθεί. Γενικά υπάρχει ένα debate για τις συνέπειες αυτής της εξέλιξης, αλλά θα ήθελα να εστιάσουμε σε κάτι που νομίζω συμφωνούμε όλοι. Ο ρόλος της τεχνολογίας πρέπει να είναι να αναλαμβάνει τα βαρετά και επαναλαμβανόμενα tasks, ώστε να επιτρέπει στους ανθρώπους να είναι περισσότερο δημιουργικοί και να αξιοποιούν τις δυνατότητές τους. Τώρα, όταν μπαίνει στην εξίσωση και η τεχνητή νοημοσύνη, εμφανίζεται μια σημαντική διαφορά. Ενώ μέχρι τώρα οι αλλαγές που είχαμε πετύχει με τεχνολογία αφορούσαν κυρίως το να αντικαταστήσουν, για παράδειγμα, χειρονακτικές εργασίες και απλές, πλέον η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας βοηθήσει και σε πιο πνευματικά tasks. Ας δούμε λοιπόν εδώ ένα σχετικό παράδειγμα. Εδώ βλέπουμε ένα quote σε σχέση με το Natural Language Processing. Τι είναι το Natural Language Processing? Είναι ο τομέας τεχνητής νοημοσύνης που ασχολείται με την ανάλυση και την επεξεργασία κειμένων. Για παράδειγμα, εμείς εφαρμόζουμε αυτό το τομέα της τεχνητής νοημοσύνης για την ανάλυση διαλόγων μεταξύ Customer Service Agents και των καταναλωτών. Πριν συνεχίσουμε, σας δίνω 10 δευτερόλεπτα να διαβάσετε αυτό το quote. Ωραία, ελπίζω να το διαβάσατε. Καταρχάς, να σας πω ότι δεν την έχω γράψει εγώ αυτή τη φράση και αυτό είναι το ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον με αυτή τη φράση είναι το ποιος την έχει γράψει. Βλέπουμε εδώ ότι ο συγγραφέας αυτής της φράσης είναι το GPT-3. Το GPT-3 είναι ένα machine learning μοντέλο που είναι εκπαιδευμένο να παράγει κείμενα. Το συγκεκριμένο κείμενο το έγραψε επειδή του ζήτησα να γράψει μια εισαγωγή για τη σημερινή μου παρουσίαση. Στο επόμενο slide θα σας δείξω πόσο απλό ήταν να το κάνω αυτό. Βλέπετε πάνω το input που του έδωσα. Στην ουσία του περιγράφω ότι θα μιλήσω σε ένα webinar και θα ήθελα να μου κάνει μια εισαγωγή για την παρουσίασή μου πάνω στο machine learning και την επεξεργασία φυσικής γλώσσας. Κάτω, bold είναι η δική μου είσοδος και κάτω είναι πώς συνέχισε αυτό το κείμενο ώστε να παραχθεί το quote που σας έδειξα πριν. Είναι εντυπωσιακό το πόσο καλά πλέον μπορεί να παράξει κείμενα ένας υπολογιστής και αυτό το παράδειγμα δεν είναι τίποτα μπροστά σε άλλα πράγματα που έχει παράξει το ίδιο μοντέλο, όπως ποίηματα, σενάρια, σε οποιαδήποτε γλώσσα, κάνει μεταφράσεις, κάνει πάρα πολλά πράγματα. Στην Pobuca δουλεύουμε με μοντέλα σαν αυτό, για να παράγουμε βάσεις γνώσεων, knowledge bases, και τις απαντήσεις των bots
που δίνουν τα bots στους καταναλωτές. Ο λόγος που ήθελα να δούμε αυτό το παράδειγμα είναι για να καταλάβουμε με τι ρυθμούς εξελίσσεται αυτή την περίοδο η τεχνητή νοημοσύνη και πιο ειδικά ο τομέας της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας. Σκεφτείτε ότι το συγκεκριμένο μοντέλο φτιάχτηκε τον Ιούνιο του 2020. Και το προηγούμενο από αυτό, το GPT-2, είχε φτιαχτεί 2 χρόνια πριν και οι επιδόσεις του ήταν πολύ κατώτερες αυτού που έχουμε τώρα. Βλέπουμε λοιπόν ότι μέσα σε 2 χρόνια πήγαμε σε ένα μοντέλο το οποίο είναι 100 φορές μεγαλύτερο από τον προκάτοχό του σε πολυπλοκότητα παραμέτρων. Δεν έχει σημασία ακριβώς σημαίνει αυτό και να μην το καταλαβαίνετε. Αλλά για να καταλάβουμε μια αναλογία, είναι σαν να πήγαμε από ένα παιδικό αεροπλανάκι σε ένα πραγματικό αεροπλάνο. Και σε μέγεθος και σε δυνατότητες. Αφού είδαμε τα εντυπωσιακά της τεχνητής νοημοσύνης, για να είμαστε δίκαιοι, ας δούμε και την άλλη πλευρά του νομίσματος τώρα. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη συχνά αποτυγχάνει. Για παράδειγμα, έχουν υπάρξει συστήματα που ενώ είχαν εκπαιδευτεί να αναγνωρίζουν ζώα και να τα ξεχωρίζουν μεταξύ τους, δεν μπορούσαν να ξεχωρίσουν ένα τσιουάουα από ένα μάφιν, όπως βλέπουμε εδώ στις εικόνες. Ένα σημαντικό ερώτημα λοιπόν εδώ είναι, μπορούμε να προβλέψουμε πότε η τεχνητή νοημοσύνη θα αποτύχει? Αν όχι, πώς μπορούμε να στηρίξουμε την εμπειρία των πελατών μας σε κάτι που μπορεί να πάει πολύ στραβά? Η απάντηση εδώ είναι πως η τεχνητή νοημοσύνη δουλεύει καλά όταν αντιμετωπίζει πολύ συγκεκριμένα και σαφώς ορισμένα προβλήματα. Ένας αλγόριθμος που έχει φτιαχτεί για παράδειγμα να ξεχωρίζει ζώα μπορεί να το κάνει καλά. Αλλά αν του δώσει ένα muffin σαν είσοδο, μπορεί να αποτύχει. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν εμείς γι' αυτό? Πρώτον, πρέπει να φροντίσουμε να εκπαιδεύουμε μοντέλα εξειδικευμένα για τον τομέα που μας ενδιαφέρει. Δεύτερον, πρέπει να είμαστε σε θέση να αναγνωρίζουμε ποια tasks είναι κατάλληλα για να τα εμπιστευτούμε στην τεχνητή νοημοσύνη και για ποια άλλα πρέπει να υπάρχει πάντα ανθρώπινη επίβλεψη. Για παράδειγμα, υπάρχουν συστήματα που κάνουν πολύ καλές ιατρικές διαγνώσεις, αλλά δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να τα εμπιστευτούμε αντί ενός γιατρού. Για να τα πετύχουμε αυτά, είναι σημαντικό να υπάρχει στενή και συνεχή συνεργασία με domain experts στον εκάστοτε τομέα και την ώρα που εκπαιδεύουμε την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και όταν τη χρησιμοποιούμε. Πριν περάσουμε λοιπόν στις πρακτικές εφαρμογές που έχουμε κάνει στην Pobuca πάνω στους τομείς που σας είπα, θα ήθελα να κρατήσουμε κάποια πράγματα από τις προηγούμενες διαφάνειες. Πρώτον, ότι η τεχνητή νοημοσύνη δουλεύει καλά σε σαφώς ορισμένα προβλήματα και όχι σε προβλήματα γενικής φύσης. Σκεφτείτε ότι έχουμε φτιάξει μοντέλα που μετατρέπουν φωνή σε κείμενο στην Pobuca και αυτά τα μοντέλα δουλεύουν καλύτερα από τις Google και τις Microsoft όταν πρόκειται για συνομιλίες μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών στα ελληνικά. Όχι πάντα, μόνο σε αυτή την περίπτωση. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Επειδή είμαστε καλύτεροι από την Google ή τη Microsoft? Όχι, συμβαίνει επειδή έχουμε εξειδικεύσει τους αλγορίθμους μας σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Δεύτερον, είναι πάντα απαραίτητο να υπάρχει συνεργασία της τεχνητής νοημοσύνης με τους domain experts. Αυτό ισχύει για την ιατρική, όπως είδαμε πριν, αλλά αντίστοιχα ισχύει και για τον τομέα του customer experience. Τρίτον, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε πότε πρέπει να υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση και πότε όχι, όταν μιλάμε για ένα πρόγραμμα που βασίζεται στη τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε, οποιοδήποτε προϊόν χρησιμοποιεί AI πρέπει να σχεδιαστεί με βάση το διαχωρισμό αυτό και να ξέρουμε τι μπορούμε να το αφήνουμε να κάνει μόνο του και τι όχι. Για παράδειγμα, μπορούμε να εμπιστευτούμε ένα πρόγραμμα στο να κατανοήσει τι ζητάνε οι καταναλωτές και να παράξει κάποια insights. Απ' την άλλη, δεν θεωρούμε αποδεκτή τη δημοσίευση περιεχομένου που έχει παραχθεί από τεχνητή νοημοσύνη πριν αυτό το περιεχόμενο εγκριθεί από κάποιον ειδικό στο marketing. Τέλος, είναι ενδιαφέρον να κρατήσουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας επιτρέψει να εστιάσουμε στα πιο δημιουργικά πράγματα και να αναλάβει τα πιο βαρετά και κουραστικά. Αλλά επίσης ότι μας επιτρέπει και να κάνουμε πράγματα με πολύ πιο αποδοτικό τρόπο και με διαφορετικούς τρόπους από αυτούς που είχαμε συνηθίσει. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι πώς μπορούμε να παρέχουμε προσωποποιημένες εμπειρίες στους καταναλωτές μέσω του Pobuca Customer Voice, το οποίο είναι και το δεύτερο μέρος της παρουσίασης που περνάμε τώρα. Εδώ λοιπόν θα δούμε πώς εφαρμόζουμε τις αρχές που είδαμε πριν, ώστε να αντιμετωπίσουμε με έναν νέο τρόπο το customer experience των καταναλωτών. Σε αυτό το σημείο είναι καλό να θυμηθούμε ότι είπαμε ότι το AI αναλαμβάνει τα βαρετά και επαναλαμβανόμενα tasks, αλλά πλέον και σε πνευματικά tasks και όχι μόνο χειρονακτικά. Οπότε, μία σκέψη που μπορούμε να κάνουμε είναι: θα μας άρεσε το AI να μπορεί να ακούει και να διαβάζει όλες τις συνομιλίες με τους πελάτες μας
και να μας προτείνει ενέργειες. Είναι κάτι που είναι χρονοβόρο και βαρετό και ίσως και αδύνατο να έχουμε χιλιάδες πελάτες, αλλά σίγουρα είναι χρήσιμο. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο πώς έχουμε δουλέψει πάνω σε αυτό το πρόβλημα. Καταρχάς, για να γίνει κατανοητή ανάγκη με την οποία πάμε να καλύψουμε, να δούμε τι χρειάζεται μια επιχείρηση να πετύχει ώστε να παρέχει μοναδικές εμπειρίες στους καταναλωτές. Πρώτον, πρέπει να γνωρίζει ποιοι είναι οι πελάτες της. Δεύτερον, να συλλέγει και να επεξεργάζεται το feedback των πελατών ώστε να βγάζει κάποια συμπεράσματα. Και τέλος, να είναι σε θέση αυτά τα συμπεράσματα να τα μετατρέψει σε κατάλληλες ενέργειες και επικοινωνίες προς τον καταναλωτή. Εδώ βλέπουμε σε αυτή τη διαφάνεια μια διαφορά που έχει προκύψει τελευταία. Αριστερά είναι ο ιδιοκτήτης ενός καταστήματος πιο παραδοσιακού στο παρελθόν, όπου για να πετύχει τα πράγματα που αναφέραμε πριν, πώς το έκανε, βρισκόταν συνέχεια στο κατάστημά του, ήξερε προσωπικά τους πελάτες του και τους παρήχε το καλύτερο δυνατό customer service. Σήμερα όμως ζούμε σε μια omnichannel εποχή, όπου εκατομμύρια καταναλωτές αλληλεπιδρούν με μια επιχείρηση μέσω δεκάδων καναλιών. Συγγνώμη. Οπότε, για να διαχειριστούν το φόρτο που προκύπτει, οι εταιρείες πλέον τι κάνουν? Μοιράζουν το ρόλο του καταστηματάρχη σε πάρα πολλούς εξειδικευμένους εργαζομένους, που ο καθένας κάνει ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Κάποιοι μπορεί να είναι υπεύθυνοι για να απαντάνε σε γραπτό chat, κάποιοι να σηκώνουν το τηλέφωνο στο call center, κάποιοι να διαχειρίζονται τα social media μιας επιχείρησης. Η εξειδίκευση αυτή καταλαβαίνουμε ότι έχει πολλά καλά, γιατί ο καθένας ξέρει πολύ καλά τι κάνει, αλλά έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Κανένας πλέον δεν έχει την ολιστική εικόνα για τις ανάγκες των πελατών, όπως είχε ο παραδοσιακός καταστηματάρχης. Αυτό φυσικά έχει αρνητική επίπτωση στην εμπειρία των καταναλωτών και οι επιχειρήσεις προσπαθούν να μαζεύουν όσο πιο πολύ feedback μπορούν για τις ανάγκες των καταναλωτών, ώστε να τους παρέχουν και καλύτερες εμπειρίες. Τι κάνουν λοιπόν για να μαζέψουν αυτό το feedback τώρα? Υπάρχει μια κατηγορία που δεν κάνει τίποτα. Εκεί νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να βοηθήσει αυτή την κατηγορία επιχειρήσεων στο να βελτιώσει την εμπειρία που παρέχει στους καταναλωτές. Υπάρχουν επιχειρήσεις που εστιάζουν στη συλλογή παραπώνων. Το πρόβλημα εδώ ποιο είναι όμως? Ότι πρώτον δεν είμαστε proactive, μαθαίνουμε δηλαδή τα κακά νέα όταν είναι πολύ αργά ήδη. Και δεύτερον, είναι αδύνατο να εντοπίσουμε πιθανούς brand ambassadors, γιατί μαθαίνουμε μόνο τα κακά νέα. Επίσης, ένα μεγάλο ποσό των καταναλωτών δεν θα μπει ποτέ στη διαδικασία να παραπονεθεί, απλά θα σταματήσει να αγοράζει από εμάς. Πάμε στην τρίτη κατηγορία, που είναι ερωτηματολόγια και feedback forms, όπου είναι ένας καλός τρόπος συλλογής feedback, αλλά ξέρουμε ότι η πλειοψηφία δεν απαντάει σε τέτοιες ενέργειες και ένα μεγάλο μέρος, μάλιστα, θεωρεί ενοχλητικό να λαμβάνει ερωτηματολόγια και τέτοιου είδους επικοινωνίες στο email του κάθε τόσο. Επομένως, λοιπόν, εδώ ένα σημαντικό ερώτημα είναι: μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλα αυτά που είδαμε πριν για τεχνητή νοημοσύνη και να πετύχουμε κάτι καλύτερο? Η απάντησή μας είναι πως ναι, μπορούμε. Και γιατί μπορούμε? Γιατί εντοπίσαμε πως το feedback που χρειάζεται οι περισσότερες επιχειρήσεις υπάρχει ήδη διαθέσιμο, αλλά είναι κρυμμένο μέσα σε εκατοντάδες επικοινωνίες που βρίσκονται σε διάφορα κανάλια, σε τηλεφωνικές κλήσεις, chats κτλ. Αυτό που λείπει ως τώρα τι είναι? Ένας αποτελεσματικός τρόπος επεξεργασίας του τεράστιου και αδόμητου όγκου πληροφορίας. Πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, ότι ένα ερωτηματολόγιο έχει δομημένη, είναι δομημένο. Ένα chat είναι τελείως αδόμητη μορφή πληροφορίας. Οπότε, μέχρι πρόσφατα, για να επεξεργαστούμε τέτοιου είδους πληροφορία, έπρεπε να βάλουμε ανθρώπους να το κάνουν. Κάτι το οποίο ήταν αδύνατο όταν μιλάγαμε για χιλιάδες ή και εκατομμύρια επικοινωνίες το χρόνο, ας πούμε, ή σε ένα μικρότερο διάστημα. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς το Pobuca Customer Voice λύνει αυτό το πρόβλημα. Καταρχάς, τι είναι? Είναι μια πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης που αναλύει όλες τις επικοινωνίες με τους καταναλωτές και εξάγει customer experience alerts καθώς και χρήσιμα συμπεράσματα. Ίσως ακουστεί λίγο υπερβολικό, αλλά μπορούμε να πούμε ότι είναι σαν να δημιουργούμε μια ψηφιακή έκδοση του παραδοσιακού καταστηματάρχη που είδαμε σε προηγούμενη διαφάνεια. Με τη διαφορά ότι έχει τη δυνατότητα να ακούει και να διαβάζει χιλιάδες αλληλεπιδράσεις με καταναλωτές 24 ώρες το 24ωρο. Επιπλέον, στην enterprise έκδοση της πλατφόρμας μας, μπορεί να προγραμματίσει και αυτόματες ενέργειες με βάση τα συμπεράσματα που προκύπτουν. Πάμε λίγο να δούμε τις βασικές λειτουργικότητες της πλατφόρμας τώρα. Αρχικά συνδέεται με πολλαπλά touch points, όπως emails, φόρμες επικοινωνίας, chats, τηλεφωνικά κέντρα και διάφορα άλλα. Τα βλέπουμε στα αριστερά μας.
Στη συνέχεια τι κάνει. Πρώτον, αναλύει τις επικοινωνίες και δημιουργεί μια βάση πελατών για όσους δεν την έχουν. Στη συνέχεια, αφού εντοπίσει ποιοι είναι οι καταναλωτές οι πελάτες μας, μπορεί να τους χωρίσει σε διάφορες κατηγορίες με βάση τις ανάγκες που έχει ο καθένας. Και τέλος, μπορεί τα δύο κάτω κουτάκια να παράξει κάποια customer experience alerts και insights. Αυτά μπορεί να είναι είτε βραχυπρόθεσμα, να φορούν μια βραχυπρόθεσμη ενέργεια, όπως βλέπουμε στο πράσινο κουτάκι, ότι πρέπει να στείλουμε μια καμπάνια σε κάποιους εκνευρισμένους πελάτες που άργησε η παραγγελία τους, ή σε κάποια insights μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε πιο μακροπρόθεσμα, όπως το να μάθουμε ότι έχουμε 5% churn λόγω των καθυστερήσεων που έχουμε στις παραγγελίες. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε, ίσως να αλλάξουμε courier provider. Τέλος, το Pobuca Customer Voice μπορεί να συνδεθεί με οποιοδήποτε CRM ή Business Intelligence Platform μπορεί να έχουμε, ώστε αυτή η γνώση να μοιράζεται και με άλλα συστήματα. Τώρα να πούμε εδώ, σε αυτό το σημείο, ότι η πλατφόρμα αυτή υπερέχει σημαντικά σε σχέση με συστήματα που κάνουν πιο βασικές αναλύσεις, όπως για παράδειγμα κάνουν μόνο ανάλυση συναισθήματος, sentiment analysis, για όσους το έχουν ακούσει. Το Pobuca Customer Voice είναι σε θέση, εκτός από το συναίσθημα, να αναγνωρίζει θεματολογίες που συζητούνται με ένα καταναλωτή και διάφορα άλλα χαρακτηριστικά. Συνδυάζοντας όλη αυτή την πληροφορία, μπορούν να βγουν πιο χρήσιμα συμπεράσματα. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, ότι θέλετε να βελτιώσετε το NPS, το Net Promoter Score σας, και γνωρίζετε για ποιους λόγους κάποιος γίνεται promoter ή detractor. Δεν είναι πολύ πιο εύκολο, έτσι, να κάνουμε και κάποιες διορθωτικές ενέργειες. Θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να μάθουμε ότι οι promoters που αντιμετωπίζουν προβλήματα στο login ενός loyalty application είναι 30% πιθανό να σταματήσουν να το χρησιμοποιούν για πάντα. Επιπλέον, εκτός από την ανάλυση κειμένων, εστιάζουμε και στην ανάλυση ήχου από φωνητικές κλήσεις. Εκεί υπάρχει μια έξτρα πληροφορία, όπως είναι ο τόνος της φωνής, η διάρκεια των παύσεων και διάφορα άλλα χαρακτηριστικά που μας βοηθά να μετρήσουμε πράγματα όπως το συναίσθημα του πελάτη, το πόσο υπομονετικός είναι ένας agent και διάφορα άλλα πράγματα που δεν μπορούμε να τα πάρουμε μόνο αν επεξεργαζόμασταν γραπτό κείμενο. Κλείνοντας, ας δούμε τα βασικά πλεονεκτήματα που προσφέρει το Pobuca Customer Voice σε μια επιχείρηση. Μας λοιπόν, τι επιτρέπει σε επιχειρήσεις να κάνουν, να παρέχουν προσωπημένες εμπειρίες στους καταναλωτές, να εντοπίζουν και να αξιοποιούν πιθανούς brand ambassadors, να αξιολογούν και να βελτιώνουν συνεχώς το marketing και customer service τους, καθώς και να προλαβαίνουν πιθανές κρίσεις. Όλα αυτά χωρίς να αποσυντονίζουν τους καταναλωτές, με συνεχής αχρία της επικοινωνίας που λέγαμε πριν, όπως τα ερωτηματολόγια, αλλά και με χαμηλό κόστος για αυτές. Η εξειδίκευση που έχουμε στην Pobuca στον τομέα του customer experience, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία μας στο κατάλληλους τομείς τεχνητής νοημοσύνης, μας επέτρεψε να δημιουργήσουμε ένα προϊόν που πιστεύουμε ότι ανοίγει ένα νέο δρόμο στην προσέγγιση εμπειρίας των καταναλωτών. Και αναλαμβάνει, όπως είδαμε και στην αρχή, κάποια πράγματα που δεν θα θέλαμε να τα κάνουμε εμείς ή δεν μπορούσαμε να τα κάνουμε εμείς, με αποτέλεσμα να έχουμε ένα νέο τρόπο να εξυπηρετούμε καλύτερα τους πελάτες μας. Σας ευχαριστώ πολύ και για όποιον ενδιαφέρεται να συζητήσουμε παραπάνω, χαρά μου να επικοινωνήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, για την παρουσίασή σου. Και τώρα θα συνεχίσουμε με τον CPO Σταύρο Μαγκούση, ο οποίος θα μας εξηγήσει τα δικά του. Γεια σας και από μένα. Ονομάζομαι Σταύρος Λαγκούσης και είμαι CTO στην εταιρεία Pobuca. Θα σας μιλήσω για τη χρήση του machine learning και του AI αρχικά στο χώρο του retail. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την RFM ανάλυση. Ωραία, έπρεπε να βγουν. Νομίζω ότι θα βγαίνουν όλα μαζί, γι' αυτό μπερδεύτηκα. Λοιπόν, θα συμιλήσουμε πρώτα για την RFM ανάλυση, η οποία μας επιτρέπει στους marketers να αναλύσουν τα customer segments, δηλαδή να ομοδοποιήσουν τους πελάτες τους σε customer segments, ώστε να μπορούν να επικοινωνήσουν πιο αποδοτικά με εκείνους, να ξεχωρίσουν τους καλύτερους πελάτες τους, ποιοι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να γίνουν αυτοί οι πολύτιμοι πελάτες, καθώς και επίσης ποιους πελάτες κινδυνεύουν να χάσουν ή τελικά
έχουν χάσει. Συγγνώμη, έχω κάποιο πρόβλημα στην αλλαγή. Το slides, ωραία. Νομίζω το βρήκαμε. Ωραία. Τι είναι λοιπόν πρώτα η RFM. Τα αρχικά RFM βγαίνουν, τα αρχικά RFM, το R στα αρχικά RFM είναι, προσδιορίζει την τελευταία φορά που ένας πελάτης έκανε μια αγορά. Το F, πόσες φορές ο πελάτης, ένας κάθε πελάτης έκανε αγορά μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που είναι το χρονικό διάστημα της ανάλυσης. Και το M είναι, αφορά το χρηματικό ποσό που ο πελάτης ξόδεψε μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν που κάνουμε το RFM, επιλέγοντας λοιπόν αυτή την περίοδο που θέλουμε, για παράδειγμα συνήθως επιλέγουμε ένα έτος, μπορεί να είναι κυλιόμενο όμως αυτό και να επαναλαμβάνουμε την ανάλυση μέσα στον χρόνο. Για να δούμε τι θα κάνουμε για έναν πελάτη, για έναν καταναλωτή, βάζω το όνομά μου, τι θα υπολογίζαμε. Πρώτα θα υπολογίζαμε αυτά τα τρία metrics, το R, το F και το M. Εδώ βλέπετε κάποιες στοιχείες τιμές, οι οποίες υπολογίζονται από τα στοιχεία των transactions, τις αγορές του κάθε πελάτη. Στη συνέχεια πρέπει να επιλέξουμε το πλήθος των bins για κάθε ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά. Όταν λέω bins, φανταστείτε κάτι σαν σκαλοπάτια. Άρα έχω κάποια σκαλοπάτια που λέω ότι αν το R είναι από 0 έως 30 μέρες, το σκαλοπάτι είναι το πρώτο, αν είναι από 31 έως 60 κάτι άλλο. Και έτσι συνεχίζουν τα σκαλοπάτια. Και επομένως να αποφασίσω και για το πλήθος αυτών των σκαλοπατιών, αλλά και το όριο για κάθε σκαλοπάτι, το 0 έως 30, 31 έως 60 που ανέφερα προηγουμένως. Αφού το επιλέξω αυτά, ο πελάτης, ο καταναλωτής, τοποθετείται πλέον σε αυτά τα bins, άρα το σύγχρονο παράδειγμα μπήκα στο bin 2 για το R, 1 για το F και 3 για το M. Εδώ συνήθως επιλέγουμε το ίδιο πλήθος των bins για κάθε ένα από αυτούς τους παράγοντες, το R, το F και το M, συνήθως 3, 4, 5, 6, ανάλογα το industry και το πλήθος των πελατών. Στη συνέχεια, και αυτός είναι ο σκοπός της RFM τελικά, είναι να καταλήξουμε σε ένα segmentation των πελατών. Γιατί όταν τον πελάτη τον έχουμε χαρακτηρισμένο σαν 2, 1, 3, όπως βλέπετε εδώ, είναι σαν να τον βλέπουμε από μια διαφορετική οπτική γωνία. Σαν βλέπουμε ένα κύβο του Ρούμπικ και να λέμε από κάθε πλευρά του τον βλέπω από κάποιο διαφορετικό σημείο, από κάποια διαφορετική οπτική γωνία. Τελικά θέλουμε να καταλήξουμε σε ένα segmentation, άρα ο πελάτης να τοποθετηθεί σε ένα segment, ώστε μετά συνέχεια να μπορώ να επικοινωνήσω μαζί του. Εδώ λοιπόν ο αλγόριθμος, κάνοντας ένα clustering, καταλήγει και μας λέει ότι ο συγκεκριμένος πελάτης μπήκε στο segment C1. Θα δείτε εδώ πέρα ότι δεν έβαλα κάποιο όνομα, γιατί ο αλγόριθμος δεν μπορεί να καταλάβει το C1 τι είναι, αυτοί οι πελάτες που περιέχονται μέσα στο C1 τι χαρακτηριστικά έχουν, τι κοινό έχουν. Εδώ λοιπόν εμφανίζεται ένας domain expert, ο οποίος είναι αυτό που ανέφερε και ο Γιώργος προηγουμένως, κάποιος ο οποίος γνωρίζει το domain, το συγκεκριμένο, το retail, το industry το συγκεκριμένο, και ο οποίος έρχεται και δίνει όνομα σε κάθε segment και λέει αυτό το segment, το C1, το μετονομάζω σε segment frequent buyers. Πώς το κάνει αυτό? Αναλύοντας τα χαρακτηριστικά των πελατών που τοποθετήθηκαν στο segment C1, βλέποντας τι κοινό έχουν, τα χαρακτηριστικά τους, είτε είναι χαρακτηριστικά τα οποία περιλαμβάνονται στην RFM ανάλυση, δηλαδή πότε ήρθαν τελευταία φορά, πόσο συχνά ψωνίζουν και πόσα χρήματα χαλάνε, αλλά και χαρακτηριστικά που είναι είτε δημογραφικά, το φύλο τους, η ηλικία τους, πόσο συχνά ανοίγουν τα newsletters, behavioral χαρακτηριστικά δηλαδή. Άρα, αυτή η ανάλυση RFM υπάρχει πάρα πολλά χρόνια και τι καινούργιο έχουμε να προσφέρουμε εμείς και τι καινούργιο να προσφέρει το AI. Το AI λοιπόν μπορεί να βοηθήσει στο εξής. Μπορεί να αποφασίσει αυτόματα το πλήθος των bins, αυτό δηλαδή που είπα προηγουμένως, να το αποφασίσει αυτόματα, καθώς και τα όρια του κάθε bin, του κάθε σκαλοπατιού. Επίσης, μπορεί να χειριστεί με έναν έξυπνο τρόπο τους outliers. Outliers είναι οι τιμές για το R, το F και το M, οι οποίες απέχουν πάρα πολύ από, ας πούμε, το μεσόωρο. Υπάρχει περίπτωση ένας καταναλωτής να έχει καταναλώσει 10.000 ευρώ. Πολύ ευχάριστο αυτό βέβαια, αλλά πολλές φορές μας επηρεάζει τον τρόπο που κάνει clustering και μας δημιουργεί clusters, τα οποία δεν έχουν τόσο σημασία για μας, γιατί είναι κάποια extremes. Εκεί λοιπόν το AI μπορεί να έρθει και να το χειριστεί αυτό. Μπορεί επίσης, στην περίπτωση όταν μετά επειδή προχωράμε στο segmentation, να επιλέξει αυτόματα το πλήθος των clusters και να μας βοηθήσει για το segmentation των πελατών. Γιατί πολλές φορές εμείς μπορεί να έχουμε υπόψη μας ότι περιμένουμε 6 clusters να βγάλουμε,
αλλά τελικά ο λογαριασμός μας πει ότι είναι κάτι να βάλεις 7 clusters. Σε ένα πελάτη πρόσφατα, επειδή έκανε περιοδικά clustering, ο αλγόριθμος έβγαζε σταθερά 6-6-6. Και ξαφνικά, όταν το τρέξαμε με κάποια καινούργια στοιχεία, κάποια ενημερωμένα στοιχεία, μας έβγαλε 7. Το οποίο μας έκανε εντύπωση, γιατί άλλαξε η συμπεριφορά του αλγορίθμου και τι διαφορετικό βρήκε. Και αναλύοντας μετά τα στοιχεία που έβγαλε, καταλάβαμε ότι ο λόγος που έβγαλε ήταν γιατί ένα cluster, το οποίο ήταν κάποιοι συγκεκριμένοι καταναλωτές, καλοί καταναλωτές, μια καλή ομάδα καταναλωτών. Όταν μπήκα μέσα και τα στοιχεία της πανδημίας, χώρισε αυτό το κλάστερ σε δύο υποκλάστερς, γι' αυτό και πρέπει να γίνανε 7, το οποίο το ένα κλάστερ ήταν οι πελάτες οι οποίοι συνέχισαν να ψωνίζουν και μετά την πανδημία όταν ξανά έξε τα καταστήματα, ενώ ένα δεύτερο κλάστερ ήταν αυτοί που ενώ ψώνιζα πολύ τακτικά μέχρι την πανδημία, μετά δεν επέστρεψαν. Αυτή λοιπόν ήταν ένα ειδικό κλάστερ, το οποίο... Αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον στοιχείο για τον πελάτη, γιατί καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει να επικοινωνήσουμε μαζί τους και να τους κάνουμε reactivate, να τους επαναφέρουμε, να τους φέρουμε πίσω στην μπράντα μας. Και ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι επειδή ακριβώς κάνουμε επαναλαμβανόμενα αυτές τις RFM αναλύσεις, ο αλγόριθμος μπορεί να κάνει αυτό το matching των clusters με τα clusters που έχουμε ονομάσει σε προηγούμενη ανάλυση, και έτσι επομένως να υπάρχει μια συνέχεια και να μπορούμε να δούμε τις μετακινήσεις. Πόσους gold πελάτες είχα, για παράδειγμα, και την προηγούμενη φορά, πόσους gold πελάτες έχω τώρα και ποιοι μετακινήθηκαν από το ένα στο άλλο cluster. Εκτός από τη χρήση του AI, εδώ είναι πολύ σημαντική και η χρήση μιας πλατφόρμας, όπως είναι το Pobuca Platform, το Pobuca Enterprise Platform που παρέχουμε, γιατί αυτή η ανάλυση, η RFM ανάλυση, μπορεί να γίνει πάρα πολύ εύκολα σε πακέτα στατιστικής που βάζει μέσα στα δεδομένα, τρέχει ανάλυση με όσους παραμέτρους θέλεις. Αυτό όμως που έχουμε δει είναι ότι η ύπαρξη μιας πλατφόρμας που έχει αυτά τα στοιχεία μας επιτρέπει πρώτον να τρέξουμε πολλές φορές αυτή την ανάλυση εύκολα. Και γιατί μπορούμε να το κάνουμε εύκολα? Γιατί δεν έχουμε import και export δεδομένων. Και πολλές φορές υπάρχουν διαφορετικούς τρόπους, γιατί ακόμα και αν ο αλγόριθμος βγάζει τα βέλτιστα, αυτό που θεωρεί βέλτιστο, πολλές φορές λέμε ας βάλουμε ένα cluster παραπάνω, ας αλλάξουμε λίγο τα όρια, ας κόψουμε διαφορετικό τρόπο τους outliers. Αν είναι πρακτικό για το marketer να μπορεί να τρέξει πολλές φορές αυτή την ανάλυση χωρίς να ταλαιπωρείται με import και export δεδομένων και να καθυστερεί και έτσι επομένως να μην έχει δυνατότητα να τρέξει πολλές φορές. Και επίσης υπάρχει περίπτωση να. Σε κάποιες εταιρείες, όπως για παράδειγμα εταιρείες που έχουν subscriptions, δεν έχουμε την παράμετρο του monetary των χρημάτων, γιατί υπάρχει ένα standard subscription. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιούμε το engagement αντί για το monetary, οπότε η ανάλυση γίνεται RFE. Και σε αυτή την περίπτωση είναι σημαντικό η πλατφόρμα η οποία υποστηρίζει την RFM ανάλυση να μπορεί να δώσει και αυτά τα στοιχεία, δηλαδή τα engagement στοιχεία, που είναι το πώς απαντάει σε μια καμπάνια, σε surveys που στέλνουμε και πολλά ακόμα, πόσο μπαίνει στο site μας. Και επομένως η πλατφόρμα να μπορεί να δώσει εύκολα και αυτό το στοιχείο. Ωραία. Εδώ πέρα λοιπόν να δούμε κάποια examples από το output, όπου βλέπετε μαύρα κομμάτια, επειδή είναι πραγματικά στοιχεία πελατών, έχω κρύψει διάφορα νούμερα. Εδώ βλέπουμε λοιπόν τα classes που έβγαλε ο αλγόριθμος. Έχει πολλές στήλες, θα συγκεντρωθούμε στη πιο ενδιαφέρουσα στήλη. Αυτή λοιπόν στις πιο ενδιαφέρουσες στήλες. Αυτές οι στήλες δείχνουν τα clusters. Το πλήθος των πελατών σε κάθε κλάση είναι το tenure, και εδώ πέρα το percent είναι αυτό το ποσοστό των πελατών, τι ποσοστό επί του συνόλου είναι. Άρα το cluster C0 έχει το 32,45% των πελατών, και αυτοί οι πελάτες τι ποσοστό του τζίρου έκαναν. Εδώ λοιπόν αμέσως φαίνεται ότι ξεχωρίζει το C1 cluster, γιατί αν και είναι μόνο το 6,3% των πελατών, αυτοί φέρνουν το 22,64% του τζίρου. Είναι οι ιδανικοί πελάτες, οι VIP, οι gold, τους οποίους θέλουμε να ξεχωρίσουμε και να χειριστούμε με ένα διαφορετικό τρόπο. Επίσης, εδώ πέρα βλέπετε το μέσο όρο στα τρία χαρακτηριστικά για κάθε κλάστερ. Αυτός είναι ένας εναλλακτικός τρόπος, πιο visual τρόπος, να ξεχωρίσουμε τα καλύτερα κλάστερ. Πάλι βλέπετε το C1 είναι αυτό που και οι τρεις μπάρες είναι πολύ ψηλά, είναι το καλύτερο, ενώ το C5 είναι πελάτες που τους χάσαμε και δεν έχουμε ελπίδα να τους κερδίσουμε. Εδώ είναι ένας άλλος τρόπος με τον οποίο αριστερά το σχήμα αυτό που δείχνει πώς με ένα οπτικό τρόπο μπορούμε να επιλέξουμε το βέλτιστο πλήθος cluster, χρησιμοποιώντας ένα αλγόριθμο και την κλίση αυτής της γραμμής.
Εδώ βλέπουμε το heat map. Το heat map είναι μια πολύ συνηθισμένη πρακτική, για να, επειδή είναι τρεις διαστάσεις και είναι τα τρισδιάστατα σχήματα είναι αρκετά δύσκολα στην οπτικοποίησή τους. Με ένα τέτοιο heat map βλέπουμε το recency. Εδώ βλέπουμε ότι έχουν χρησιμοποιήσει 5 beans, 5 επίπεδα για το recency και 5 για το frequency, και μέσα τα τετραγωνάκια δείχνουν το monetary value των πελατών που βρίσκονται σε κάθε cluster, σε κάθε bean. Εδώ λοιπόν πάνω δεξιά βλέπουμε ότι αυτοί που έχουν μεγάλο recency και frequency έχουν και μεγάλο μονετάρι, το οποίο είναι αναμενόμενο, αλλά βλέπουμε και διαφοροποιήσεις που μπορεί να μας εντοπίσουν διάφορα ενδιαφέροντα κλάσεις που πρέπει να δούμε. Δηλαδή, ας δούμε για παράδειγμα αυτό εδώ, το 2 recency, 5 frequency, δείχνει αρκετά ενδιαφέρον γιατί φαίνεται ότι έχει πιο πολύ μονετάρι από το 3-5. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο εδώ, έχει πολλά μαύρα, το καταλαβαίνω, αλλά πάλι είχα περιορισμό στα στοιχεία που μπορούσα να δείξω, είναι το εξής, ότι όταν τρέχουμε αυτή την ανάλυση, όπως σας είπα, ο αλγόριθμος βγάζει κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες, cluster C0, C1, πρέπει λοιπόν να δώσουμε τα εργαλεία στον marketer να μπορέσει να δώσει όνομα σε αυτές τις κατηγορίες. Αυτό λοιπόν που κάνουμε είναι ότι αριστερά βλέπετε αυτή η πίτα περιέχει τα διαφορετικά clusters, είναι διαφορετικό το μέγεθος κάθε μέρους, γιατί είναι μεγάλο διαφορετικός ο πληθυσμός του κάθε segment. Και επιλέγοντας, εδώ πέρα έχω επιλέξει τους gold για παράδειγμα πελάτες, βλέπω πώς συγκρίνεται ο μέσος όρος των αγορών για συγκεκριμένες κατηγορίες του συγκεκριμένου cluster, του gold, της ίδιας με το σύνολο. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι στην πρώτη κατηγορία, η μικρή γραμμούλα είναι το επιλεγμένο. Το επιλεγμένο λοιπόν, οι gold πελάτες σε αυτή την κατηγορία έχουν μικρότερη, την επιλέγουν λιγότερο από το μέσο όρο, που είναι η μεγάλη κατηγορία, ενώ αντίθετα στις υπόλοιπες κατηγορίες βλέπουμε άλλες διαφορές. Αυτό είναι μόνο ένα από τα παραδείγματα που έχουμε. Δίνουμε πάρα πολλά εργαλεία στο marketer να συγκρίνει τα κλάσεις μεταξύ τους, είτε σε δημογραφικά στοιχεία, είτε σε στοιχεία αγορών, είτε σε behavioral στοιχεία, ώστε να καταλήξει από ένα κλάστερ που απλώς έχει ένα όνομα, C0, να καταλήξει σε ένα συγκεκριμένο κλάστερ, το οποίο πλέον γίνεται μια περσόνα. Άρα, οι άνθρωποι αυτό το κλάστερ περιέχει, για παράδειγμα, τις γυναίκες που αγοράζουν συγκεκριμένα προϊόντα, τη συγκεκριμένη ώρα και κάποια συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί όσο πιο καλά προσεγγίσουμε και ονοματίσουμε και προσδιορίσουμε το συγκεκριμένο κλάστερ, τόσο πιο καλά και πιο επιτυχημένα θα μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους και πιο προσωποποιημένα. Ωραία. Αυτό ήταν όσο αφορά την RFM ανάλυση. Ίσως έχει πολλά νούμερα, αλλά ήθελα να σας δείξω έτσι χειροπιαστά κάποια πράγματα, γιατί ακριβώς είναι και AI in action. Πάμε μετά να συνεχίσουμε τα association rules. Τα association rules είναι μια τακτική market basket ανάλυση που αναλύει δηλαδή το καλάθι του καταναλωτή, την αποδείξη του καταναλωτή, και είναι ένας στατιστικός τρόπος με τον οποίο μπορούμε να βρούμε, να ανακαλύψουμε κρυμμένες σχέσεις μεταξύ των προϊόντων. Πώς λειτουργεί το association rule? Παίρνουμε τα baskets για μια συγκεκριμένη περίοδο, όλες τις αποδείξεις για μια συγκεκριμένη περίοδο που θέλουμε να αναλύσουμε, και ψάχνουμε να βρούμε συχνά if-then patterns. Το if-then έχει την νόημα ότι λέμε αν υπάρχουν αυτά τα προϊόντα στο καλάθι, τότε then βλέπουμε ότι υπάρχει και ένα άλλο καλάθι, ένα άλλο προϊόν στο καλάθι. Ακριβώς αυτές τις σχετίσεις θέλουμε να δούμε. Και είναι πολύ σημαντικό, επειδή βγαίνουν πάρα πολλά τέτοια patterns, χιλιάδες σε μια εταιρεία που έχει κάποιες εκατοντάδες προϊόντα και βγαίνουν χιλιάδες τέτοια patterns, είναι σημαντικό να βρούμε ένα μηχανισμό για να διακρατήσουμε μόνο τα interesting patterns. Μόνο αυτά τα patterns λοιπόν, τα οποία έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να λύσουμε εύκολα χιλιάδες patterns. Σας πω ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι αναλύουμε καλάθια και βλέπουμε ότι στα καλάθια, στις αποδείξεις, στις αγορές που υπάρχει μέσα φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο, πολύ συχνά υπάρχει και το προϊόν μπουγάτσα. Θέλουμε λοιπόν να το αναλύσουμε αυτό και να δούμε αυτός ο κανόνας, αυτή η σχέση, πόσο ισχυρή είναι, να την κρατήσουμε ή όχι. Το πρώτο υπολογίζουμε είναι το support που δείχνει πόσο συχνά εμφανίζονται αυτά τα προϊόντα μέσα στα δεδομένα μας. Αν έχουμε ένα χαμηλό support, τότε δεν έχει τόσο νόημα. Το confidence μας δείχνει πόσες φορές αυτός ο συνδυασμός, οι δύο καφέδες μπουγάτσα, ισχύουν στα δεδομένα μας. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ένα υψηλό confidence. Και το lift μας δείχνει
πόσο πραγματικά η ύπαρξη των δύο καφέδων μας οδηγεί στην μπουγάτσα. Μήπως έτσι κι αλλιώς πολύ συχνά αγοράζει ο κόσμος μπουγάτσα, οπότε και οποιοδήποτε άλλο συνδυασμό να έπαιρνα καφέδων, έτσι κι αλλιώς έβλεπα αυτή τη σχέση. Αφού λοιπόν έχω μαζέψει αυτά τα στοιχεία, πώς θα κρατήσω τους πιο ενδιαφέροντες συνδυασμούς, τα patterns? Θα αφαιρέσω τους συνδυασμούς που έχω χαμηλό support, δεν ισχύουν τόσο συχνά, οπότε δεν έχει νόημα να τα μελετήσω περισσότερο, είναι ένας σπάνιος συνδυασμός. Θα αφαιρέσω αυτά τα οποία έχουν χαμηλό confidence, δεν είναι, βρήκα στοιχεία, δεδομένα, τα οποία μου λένε ότι όντως πραγματικά συμβαίνει αυτός ο συνδυασμός. Και μετά θα αρχίσω να μελετάω τους κανόνες, ξεκινώντας με αυτούς που έχουν μεγαλύτερο lift. Αυτούς λοιπόν που δείχνουν ότι υπάρχει πολύ πιο έντονη σχέση του χ να οδηγεί στο ψ. Μέχρι εδώ, μέχρι και αυτό το σημείο δηλαδή, μπορούμε να πούμε ότι τα πράγματα γίνονται σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένα. Μετά πάλι μπαίνει ο domain expert που πρέπει να αναλύσει τα στοιχεία και να βάλει κάποιους κανόνες που εξαρτώνται από το industry το συγκεκριμένο και από την αγορά. Για παράδειγμα, αν πάρουμε μια αυτή τη σχέση, ότι φρέντο εσπρέσο και γάλα αμυγδάλου, βλέπουμε συχνά και coconut meat, γάλα coconut. Σε αυτή την περίπτωση, αυτή η σχέση πρέπει να την κρατήσω. Εδώ λοιπόν είναι πολύ σημαντικό η σχέση που πρέπει να αναλυθεί μεταξύ αυτών των δύο προϊόντων, almond meat, coconut meat. Τι πρέπει λοιπόν... Καρύδαστο, θυμήθηκα. Τι πρέπει λοιπόν να δούμε εδώ πέρα, ότι αυτά τα δύο προϊόντα λειτουργούν ανταγωνιστικά. Επομένως, δεν είναι ένα cross-sell, όπως είδαμε οι καφέδες και η μπουγάτσα, είναι δύο προϊόντα που λειτουργούν ανταγωνιστικά. Θέλουμε να προτείνουμε στους πελάτες να αντικαθιστούν το almond milk με coconut milk. Εδώ λοιπόν το θεωρούμε upsell. Μήπως είναι ανταγωνιστικά προϊόντα και δεν έχει νόημα να προτείνω το ένα το άλλο. Μήπως το coconut milk είναι φθηνότερο. Οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν θέλω να προτείνω στο πελάτη κάτι φθηνότερο, προτιμώ να κρατήσει κάτι που είναι ακριβότερο. Επομένως, υπάρχει μέσα, μπαίνει και το knowledge του domain expert, το οποίο θα φιλτράρει ακόμα περισσότερο τους κανόνες και θα κρατήσει τους πιο ενδιαφέροντες. Και φυσικά υπάρχει και ο παράγοντας, ποια είναι τα σημαντικά προϊόντα για την πράντα, ποια είναι αυτά που θέλει να προωθήσει περισσότερο. Επομένως, και αυτός ο παράγοντας θα μπει μέσα ώστε να κρατήσουμε τα πιο σημαντικά association rules. Εκτός από αυτές τις δύο μεθόδους, RFN και association rules, που πρέπει να ομολογήσω ότι δεν έχουν μεγάλο κομμάτι AI μέσα, θα τα δούμε συνέχεια και άλλα, αλλά είναι μια βάση πάνω στην οποία μπορούμε να δουλέψουμε και να ξεκινήσουμε σε μια εταιρεία και μπορούν να ενισχύσουν και τα μοντέλα AI που θα δούμε στην πορεία. Υπάρχουν και άλλες στατιστικές μέθοδοι που έχουν ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, να αναλύσουμε τα customer motivations ή αλλιώς τα shopping missions. Οι πελάτες μας μπαίνουν μέσα σε ένα κατάστημα για διαφορετικούς λόγους. Μπορεί να μπαίνουν για να κάνουν το upselling της εβδομάδας, μπορεί να μπαίνουν για να πάρουν κάτι γρήγορα, μπορεί να φεύγουν από το γραφείο για να πάρουν κάτι, μπορεί να παίρνουν κάτι για μια συγκεκριμένη συνταγή. Επομένως, βρίσκοντας και οργανώνοντας τις επισκέψεις των πελατών σε διαφορετικά shopping missions, μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε καλύτερα και να το στοχεύσουμε καλύτερα. Επίσης, έχει μεγάλο ενδιαφέρον και είναι πολύ σημαντικό για μπράντα να υπολογίσει το customer lifetime value, την αξία του πελάτη. Που μπορεί να έχετε ακούσει με CLV αρχικά, μπορεί να είναι το MLV, η αξία του member ή το Identified Member όταν χρησιμοποιεί την κάρτα του. Υπάρχουν διαφορετικές παραλλαγές που όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά metrics για μια εταιρεία και για ένα loyalty σχήμα. Και το product correlation, το οποίο το βλέπουν πολλές φορές να είναι ζητούμενο, το οποίο θυμίζει λίγο τα association rules, αλλά πλέον εδώ είμαστε σε υψηλότερο επίπεδο και βρίσκουμε το correlation, τη συσχέτιση, μεταξύ των κατηγοριών των προϊόντων. Εδώ είναι ένα ενδεικτικό σχήμα, στο οποίο βλέπουμε το correlation μεταξύ διαφόρων προϊόντων. Για παράδειγμα, εδώ βλέπουμε ότι όσοι αγοράζουν χαρτιά, εδώ χρησιμοποίησα παραδείγματα που βρήκα από το internet και δεν είναι πραγματικά πελατών μας, γιατί θα πρέπει να κρύψω όλα τα στοιχεία και έτσι έχανε πλέον το νόημά του και το διάγραμμα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι όσοι αγοράζουν χαρτικά, αγοράζουν πολύ συχνά και συνδετήρες. Έτσι κάτι πολύ λογικό,
Αλλά έχουμε κάνει μια τέτοια αντίστοιχη ανάλυση σε σούπερ μάρκετ, σε ένα μεγάλο ελληνικό σούπερ μάρκετ, και είδαμε ότι βγήκαν πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, τα οποία βοήθησαν και τα έλαβαν υπόψη τους και για την τοποθέτηση των προϊόντων τους και την προσέγγιση των καταναλωτών τους. Πριν συνεχίσω με πιο advanced μοντέλα, θα ήθελα να πω κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο είναι ότι πολύ ωραία αυτά τα διαγράμματα και όλα τα άλλα που σας έδειξα, και σίγουρα υπάρχουν πλέον εργαλεία που κάνουν πολύ εντυπωσιακό visualization. Αυτό όμως που πάντα προσπαθούμε να περάσουμε στους πελάτες μας και στους δικούς μας συμβούλους είναι ότι τα στατιστικά που βγάζουμε πρέπει να είναι actionable. Πρέπει να οδηγούν σε ένα action. Να κάνουν μια συγκεκριμένη παρατήρηση και αυτή η παρατήρηση να έχει ένα αποτέλεσμα. Πώς λοιπόν το αντιμετωπίζουμε αυτό? Η δουλειά που κάνει το data analysis είναι να βρει κάποια findings, να βρει κάποια συμπεράσματα σημαντικά, τα οποία θεωρούμε ότι ξεφεύγουν από το μέσο όρο και δείχνουν κάποιες τάσεις ή κάτι συγκεκριμένο. Για παράδειγμα, να το βάζω ένα παράδειγμα, θα μπορούσαμε σε κάποια εταιρεία που πουλάει διάφορα προϊόντα, καφέδες και γρήγορα φαγητά, να πούμε ότι βλέπουμε κάποιες παραγγελίες, οι οποίες είναι συνήθως Δευτέρως Παρασκευή και συνήθως περιέχουν μέσα καφέ ή κάποιους καφέδες και κάποιο τύπο από snack. Και αυτό το snack είναι κυρίως στην κατηγορία finger food, είναι κάτι που μπορεί να φάει εύκολα χωρίς μαχαιροπύρουνο ο καταναλωτής. Στη συνέχεια ακολουθεί το recommendation, το οποίο είναι ότι αφού έχουμε αυτό το key finding, τότε είναι ένα recommendation, είναι να δημιουργήσουμε ένα κουπόνι το οποίο θα δίνουμε στους πελάτες μας για το διάστημα 8 με 10 Δευτέρα με Παρασκευή, και σε όσες παραγγελίες περιέχουν μέσα καφέδες για εκείνες τις ώρες και ημέρες, να προτείνουμε επίσης κάποιο finger food. Και χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα μας, να κάνουμε το execution, που αυτό σημαίνει ότι να στείλουμε το reward campaign, να στείλουμε το email campaign. Εδώ λοιπόν πάλι βλέπουμε το ίδιο μοτίβο. Έχουμε το AI που κάνει τα key findings και data analysis γενικότερα, το domain expert που αυτά τα findings τα μετατρέπει σε ένα recommendation, και την πλατφόρμα Pobuca Logity, Pobuca Enterprise Platform στη δική μας περίπτωση, που κάνει το execution. Χωρίς integration, χωρίς καθυστέρηση στην υλοποίηση κάποιας τέτοιας ενέργειας. Ωραία. Και να προχωρήσουμε τώρα στο product recommendation. Στο product recommendation πάμε την προσωποποίηση ένα επίπεδο παραπάνω. Ή παρακάτω, όπως το δείτε. Με την RFM ανάλυση κάναμε όπως είπαμε, segmentation των πελατών μας και μπορέσαμε να στοχεύσουμε το κάθε segment χωριστά. Μπορεί να τα 5, 10, 15 segments, ας πούμε, σε μια εταιρεία. Εδώ πλέον πάμε στο επίπεδο του συγκεκριμένου καταναλωτή, του ανθρώπου. Το πρώτο recommendation έγινε πολύ γνωστό όταν αρχίσαμε να βλέπουμε Netflix και βλέπαμε ότι η πλατφόρμα άρχισε να προσαρμόζεται στα γούστα μας και να προτείνει συγκεκριμένες ταινίες. Και είναι το πολύ συνηθισμένο παράδειγμα για το product recommendation. Στη δική μας περίπτωση, στο χώρο του brands και retailers, στοχεύουμε στο personalization, στη δυνατότητα η πλατφόρμα να προτείνει στον καταναλωτή ότι με βάση αυτά που έχεις πάρει μέχρι τώρα, πιθανώς σου αρέσει, θα μπορούσε να σου αρέσει κάτι άλλο και να του προτείνουμε κάτι πολύ ειδικό. Και επίσης, με βάση τα προϊόντα που έχει αγοράσει, να του προτείνουμε και τι άλλο θα τέριαζε με αυτά που έχει αγοράσει. Αυτό θυμίζει τα association rules, αλλά πλέον εδώ πέρα είμαστε στο επίπεδο του καταναλωτή και αναλύουμε τη συμπεριφορά του συγκεκριμένου ανθρώπου. Πώς υλοποιείται το product recommendation? Εδώ μπαίνω λίγο πιο τεχνικά θέματα. Δημιουργούμε, το πω έτσι εν συντομία, δημιουργούμε ένα δυσδιάστατο πίνακα, όπου στο κάθε το άξονα έχουμε τους καταναλωτές, user A, user B, και στον οριζόντιο έχουμε τα προϊόντα. Βάζουμε άσο ή και κάποια άλλα στοιχεία μπορούμε να βάλουμε εκεί πέρα στα προϊόντα που έχει αγοράσει ο κάθε καταναλωτής. Θα μπορούσε όμως να μην είναι μόνο το τι έχει αγοράσει, αλλά το τι έχει δει στη σελίδα, τι έχει κάνει review, τι έχει κάνει like και διάφορα άλλα στοιχεία που σχετίζουν πελάτη με προϊόν. Δημιουργούμε ένα μοντέλο, στη συνέχεια ένα AI μοντέλο που προσπαθεί να προβλέψει αυτά τα δεδομένα. Είναι τα training data του μοντέλου δηλαδή. Και με βάση αυτό το μοντέλο δημιουργεί
Και τα product embeddings. Τα product embeddings είναι κάτι σαν υπογραφή του προϊόντος. Είναι, θα φανεί πιο καλά σε αυτό το σχήμα, τα product embeddings μας επιτρέπουν να τοποθετήσουμε τα προϊόντα σε ένα χώρο. Αν φανταστείτε είχαμε ένα χαρτί, αν σκεφτούμε μόνο τις δύο διαστάσεις, θα μπορούσαμε να πούμε ότι πάνω δεξιά βάζω τα προϊόντα μαναβικής, αριστερά βάζω τα προϊόντα προσωπικής περιποίησης και τα υπόλοιπα. Άρα το ομαδοποιώ. Όταν όμως κινούμε σε δύο διαστάσεις, σε ένα χαρτί, αναγκαστικά μπορώ να δω τα προϊόντα μόνο σε επίπεδο δύο διαστάσεις, με δύο χαρακτηριστικά. Αυτό που μπορεί να μας κάνει το AI είναι να δημιουργήσει εκατοντάδες διαστάσεις, γιατί τα προϊόντα έχουν εκατοντάδες διαστάσεις. Γιατί εκτός από την κατηγορία που σκεφτόμαστε εύκολα, τα παίρνουν νεότεροι ή μεγαλύτεροι άνθρωποι. Τα παίρνουμε πιο πολύ καλοκαίρι ή χειμώνα. Και φανταστείτε πόσα διαφορετικά χαρακτηριστικά μπορούν να διαφοροποιούν τα προϊόντα. Είναι μικρά σε μέγεθος ή μεγάλα. Είναι ακριβά ή φτηνά. Τρέχει κάποιο promotion τώρα ή δεν τρέχει. Άρα είναι πάρα πολλά τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των προϊόντων και επομένως το σύστημα καταφέρει αυτά να τα διαφοροποιήσει και έτσι να μπορεί να τα χωρίσει τα προϊόντα και να τα φέρει κοντά ανάλογα από ποια οπτική γωνία τα βλέπουμε. Έχοντας λοιπόν αυτή τη γνώση στα χέρια μας, μπορούμε πλέον να έχουμε τα similar products, ποια προϊόντα βρίσκονται κοντά. Και από εκεί λοιπόν ανοίγουν διάφοροι δρόμοι, όπως για παράδειγμα να στον ίδιο χώρο να τοποθετήσω και τους καταναλωτές, οπότε να μπορώ να δω ο καταναλωτής ποια προϊόντα έχει κοντά του, άρα αυτά είναι τα προϊόντα που θα μπορούσα να του προτείνω, ή αφού έχω τα similar products να μπορώ όταν είμαι out of stock σε ένα προϊόν, ποιο άλλο να του προτείνω, ποιο είναι κοντά σε αυτό για παράδειγμα που θέλει. Εδώ οι κανόνες που έχουμε βάλει από το association rules μπορούν να έρθουν να ενισχύσουν το μοντέλο ή αν θέλετε να επιβεβαιώσουν κάποιες προτάσεις με βάση και το τι πραγματικά γίνεται στα δεδομένα και να προσθέσουμε extra features στα προϊόντα ή στους πελάτες που έχουμε μέσα τα στοιχεία, ποια είναι άντρας ή γυναίκα και έτσι να κάνουμε ακόμα πιο προσωποποιημένη την πρόταση των προϊόντων στους καταναλωτές. Εκτός λοιπόν από το πρώτο recommendation, πραγματικά υπάρχει μεγάλο κομμάτι AI, υπάρχουν και άλλα σημεία που το AI μπορεί να εφαρμοστεί σε retail, στο retail και στα brands. Ένα πολύ ενδιαφέρον task είναι το churn prediction, όπου προσπαθούμε να προβλέψουμε ποιοι καταναλωτές θα εγκαταλείψουν την μπράντα μας ή την εταιρεία μας. Το early detection of VIP, θυμάστε αυτό το συγκεκριμένο segment που είδαμε στην αρχή, στην RFM ανάλυση, το οποίο αν και πολύ μικρό, σχετικά μικρό σε ποσοστό, σε πλήθος, έφερε ένα μεγάλο ποσοστό του τζίρου. Έτσι αντίστοιχα μπορούμε μέσω αυτού του μοντέλου να ανακαλύψουμε τους πελάτες όσο δυνατόν νωρίτερα. Γιατί για να μπουν στην RFM ανάλυση σε αυτό το segment πρέπει να είναι αρκετό καιρό στην εταιρεία να κάνουν αγορές, να αυξήσουν το monetary τους και το frequency και τότε θα τοποθετηθούν στο gold segment. Εδώ το μοντέλο αυτό έρχεται και προσπαθεί να προβλέψει ποιοι πελάτες θα γίνουν VIP gold πριν ακόμα γίνουν gold, πριν τα δεδομένα το αποδείξουν αυτό. Επομένως, από διάφορα χαρακτηριστικά, behavioral και κάποια άλλα δεδομένα, μπορούν να το καταλάβουν νωρίτερα. Επομένως, να μου επιτρέψουν να επικοινωνήσω με αυτούς τους πελάτες που δεν θέλουμε τίποτα να τους χάσω και να τους κάνω gold, ώστε να το νωρίτερα και να τους δώσω ίσως τα rewards ή κάποια άλλα κίνητρα για να μείνουν στην μπράντα μας και να εξελιχθούν σε gold πελάτες. Το causal impact επίσης είναι ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που μας ζητάνε συχνά, το οποίο είναι το εξής. Ωραία. Κάνω κάποιες καμπάνιες, προσφέρω κουπόνια, προσφέρω κάποια ανταλλάγματα. Πραγματικά έχουν impact αυτό στις πωλήσεις μου. Φέρνουν πελάτες που αλλιώς δεν θα ερχόντουσαν ή έτσι κι αλλιώς οι πελάτες έρχονται και εκμεταλλεύονται και το reward που τους δίνω, αλλά θα ερχόντουσαν έτσι κι αλλιώς. Εδώ το μοντέλο λειτουργεί, αν το πούμε έτσι πολύ απλοϊκά, λειτουργεί ως εξής. Προσπαθεί να προβλέψει τις πωλήσεις αν δεν υπήρχε το reward, δεν υπήρχε καμπάνια που τρέχω και βλέπω και μετά συγκρίνει την εξέλιξη με την πραγματικότητα, με το τι έγινε τώρα που πραγματικά έκανα το campaign. Είναι κάπως ένα A-B testing, αλλά δεν υπάρχει B, γιατί όλοι οι καταναλωτές θα εκτεθούν στην ίδια καμπάνια, δεν μπορώ να το ελέγξω αυτό συνήθως, αλλά τι κάνω λοιπόν, το μοντέλο προσπαθεί να προβλέψει τι θα γινόταν αν δεν υπήρχε καμπάνια. Και με βάση το πόσο αυτά τα δύο συγκλίνουν ή αποκλίνουν, μπορεί να καταλάβει το αποτέλεσμα που έχει η καμπάνια
στους καταναλωτές και στις πωλήσεις ή σε οτιδήποτε άλλο μετράω. Τέλος, εδώ θα ήθελα να αναφέρω και το campaigns optimization, το οποίο προσπαθεί να κάνει optimize τις καμπάνιες και είτε στο τρόπο αποστολής, είτε στην ώρα αποστολής, όταν λέω τρόπο εννοώ το κανάλι που θα επιλέξω, ή την ώρα της αποστολής, την ημέρα της αποστολής, το περιεχόμενο που έχει μέσα η καμπάνια, ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που καθορίζουν, που διαμορφώνουν μια καμπάνια ως πετυχημένη ή όχι. Εδώ λοιπόν, συγκρίνοντας αυτά τα στοιχεία, μπορούμε να προβλέψουμε ποια καμπάνια θα είναι πιο πετυχημένη και να προτείνουμε στον marketer την καλύτερη δυνατή καμπάνια. Εδώ μπαίνουν και στοιχεία όπως είναι το text analysis, μας ανέφερε ο Γιώργος Αφαζίδης νωρίτερα, και διάφορα άλλα κριτήρια. Όλα αυτά που είπαμε, η RFM ανάλυση, το personalization στην οποία οδηγεί, τα association rules, οι προτάσεις των προϊόντων που κάνουμε, όλα αυτά έχουν σαν σκοπό να κάνουμε πιο σχετικές προτάσεις, να προσφέρουμε στο πελάτη ένα καλύτερο experience. Τώρα θα περάσουμε σε κάτι κάπως διαφορετικό και θα φύγουμε λίγο από το χώρο του retail και των καταναλωτών και θα πάμε σε μια άλλη εφαρμογή AI, η οποία υπάρχει εδώ και τώρα και την έχουμε ήδη εφαρμόσει, που είναι το text mining. Το text mining μας επιτρέπει να επεξεργαστούμε documents και να δημιουργήσουμε ένα μοντέλο το οποίο μπορεί, αφού αναλύσει αυτά τα documents, να του κάνουμε ερωτήσεις και να μας φέρει την απάντηση από αυτά τα documents τα οποία αναλύσαμε. Αυτές οι ερωτήσεις μπορεί να είναι συγκεκριμένες ερωτήσεις που από την αρχή το μοντέλο ξέρει και έχει εκπαιδευτεί ή οποιαδήποτε ερώτηση θέλουμε να κάνουμε. Ο λόγος που το κάνουμε αυτό το text mining είναι για να μετατρέψουμε unstructured data κείμενο, το οποίο είναι και αυτό unstructured, μπορεί να είναι οτιδήποτε κείμενο, σε μια knowledge base, μια δομημένη μορφή, ή αν θέλουμε να το πούμε αλλιώς, να μετατρέψουμε λέξεις σε actions. Θα γίνω πιο συγκεκριμένος και θα σας πω το συγκεκριμένο project στο οποίο δουλέψαμε, το οποίο ήταν έξω από τα νερά μας, το πω έτσι, απλώς επειδή έχουμε αρκετή τεχνογνωσία χτίσει στο κομμάτι του NLP, του Natural Language Processing, που ανέφερε και ο Γιώργος Αχπατζίδης, θέλαμε να δοκιμάσουμε τις δυνάμεις μας σε κάτι διαφορετικό, που ήταν νομικά documents. Τα νομικά documents είναι οι αποφάσεις των δικαστηρίων, τα οποία, σας βάζω εδώ ένα παράδειγμα, όπου έχω βάλει χ ήταν κάποια προσωπικά στοιχεία. Βλέπετε ότι είναι γραμμένα σε μια πολύ ιδιαίτερη γλώσσα. Μάλιστα, σε συγκεκριμένο project, τα documents αυτά, και αυτό είναι το μεγαλύτερο challenge, ήταν σκαναρισμένα και είχαν μετατραπεί σε text, χρησιμοποιώντας κάποιο σκανάρισμα και OCR στη συνέχεια. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν πάρα πολλά λάθη, είτε λέξεις που ήταν γραμμένες, χαρακτήρες που είχε μπερδέψει το OCR, είτε λέξεις που είχε κολλήσει το OCR, ή πολλές φορές υπήρχαν. Το κείμενο που υπήρχε στο τέλος της κάθε σελίδας έμπαινε ανάμεσα στο κείμενο, στο text, και φαινόταν κάτι τελείως άσχετο στη μέση μιας πρότασης. Η γλώσσα ήταν αρκετά δύσκολη, ήταν μια νομική γλώσσα, στην οποία δεν υπάρχουν αρκετά προετοιμασμένα πράγματα, να το πω έτσι, για να μπορείς να αξιοποιήσεις. Υπήρχαν λοιπόν αρκετά challenges. Και ποιος ήταν το task? Αφού λοιπόν παίρναμε αυτά τα κείμενα, θα έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σαν αυτές που θα σας δείξω εδώ πέρα. Ποιες ήταν οι πιστότερες τράπεζες, ποια η προσωπική κατάσταση του ενάγοντα, η οικογενειακή του κατάσταση ή τι ρύθμιση οφειλών αποφασίστηκε. Αυτά λοιπόν, αυτές είναι οι προτάσεις, αυτές οι ερωτήσεις που θα πρέπει εμείς να βρούμε ποιο κομμάτι του κειμένου απαντάει σε αυτή την ερώτηση. Και μάλιστα πολλές φορές οι ερωτήσεις μπορεί να δινόντουσαν με διαφορετικό τρόπο, να γινόταν paraphrasing. Να μην ήταν ακριβώς τι ρύθμιση οφειλών αποφασίστηκε, αλλά η ερώτηση να ήταν έγινε κάποια ρύθμιση οφειλών ή με κάποιο τρόπο κανονίστηκαν οι οφειλές ή το τι χρώσταγε. Άρα, οποιοδήποτε σχετικό τρόπο έκανε μια ερώτηση ο χρήστης, θα πρέπει εμείς να καταλάβουμε ποια από τις αρχικές ερωτήσεις εννοούσε και συνέχεια να βρούμε την απάντηση αυτής της ερώτησης σε χιλιάδες κείμενα. Εδώ λοιπόν, θα εξηγήσω συνοπτικά τα challenges και πώς προσεγγίσαμε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Πήραμε λοιπόν τα documents, τα χωρίσαμε σε προτάσεις. Ακόμα και αυτό δεν ήταν εύκολο, γιατί
Η τελεία, θα μου πείτε, είναι εύκολο, η τελεία χωρίζει μια πρόταση. Όμως πολλές φορές λέει, έλεγε το κείμενο του νόμου νη τελεία 1251. Το νη τελεία είχε τελεία, αλλά το νη ήταν, έκοβε το νη από το νόμο όσο το κάνει νη στην τοπογραφία. Και πολλά άλλα τέτοια παραδείγματα ή πολλές φορές και λάθη του OCR που έβαζαν τελείες σε διάφορα άσχετα σημεία. Οπότε ακόμα και αυτό το απλό δεν είναι τόσο απλό. Στη συνέχεια πρέπει να γίνουν διορθώσεις, οι λέξεις κολλημένες, το μοντέλο να μπορέσει να τις διαχωρίσει, να διορθώσει ορθογραφικά λάθη στις προτάσεις και στις λέξεις. Μετά να γίνουν train specific word embeddings, δηλαδή όπως πριν είπαμε κάθε προϊόν είχε μια σφραγίδα και ήταν, λέγαμε είναι το embedding. Το ίδιο πράγμα υπάρχει και στα word embeddings. Κάθε λέξη μπορεί να έχει μια συγκεκριμένη σφραγίδα, στο πούμε έτσι, η οποία όμως εξαρτάται από το περιεχόμενο. Άρα άλλο είναι αν είσαι στο χώρο του retail, άλλο αν είσαι στο χώρο των legal documents των αποφάσεων δικαστηρίων. Οπότε πρέπει εκεί μόνοι μας, βασιζόμενοι σε 30.000 αποφάσεις, να δημιουργήσουμε τις δικές μας υπογραφές των λέξεων. Μετά έπρεπε να φτιάξουμε τα δεδομένα στα οποία θα εκπαιδευτεί το μοντέλο, τα οποία αποτελούσαν από την πρόταση. Το context είναι γύρω-γύρω προτάσεις, γιατί πολλές φορές το τι σημαίνει μια πρόταση εξαρτάται και από το context της προτάσης πριν και μετά τη συγκεκριμένη, καθώς και τη κλάση, σε ποιες κλάσεις ανήκει, που εδώ ουσιαστικά εννοούμε ποια ερώτηση απαντάει, αν απαντάει σε κάποια ερώτηση αυτή η πρόταση. Στη συνέχεια εκπαιδεύσαμε ένα deep learning μοντέλο το οποίο ανέλυε αυτά τα δεδομένα. Χρησιμοποιούσαμε multi-level classification, γιατί μια πρόταση υπάρχει περίπτωση να απαντούσε σε παραπάνω από μια ερωτήση, γιατί οι ερωτήσεις πολλές φορές έμοιαζαν σε κάποια πράγματα. Άρα η ίδια πρόταση μπορούσε να απαντάει σε περισσότερα. Θα δούμε και ένα τέτοιο παράδειγμα. Στη συνέχεια, για οποιοδήποτε νέο έγγραφο που έρχονταν αφού γίνει το training, έπρεπε για κάθε πρόταση, αφού χωρίζαμε πάλι το κείμενο σε προτάσεις, θα έπρεπε για κάθε πρόταση να κάνουμε predict σε ποια κλάση ανήκει κάθε πρόταση, αν ανήκει, άρα ποια ερώτηση απαντάει. Και όσες ερωτήσεις και όσες προτάσεις απαντάνε την ίδια ερώτηση, να κολλήσουν μαζί και να γίνουν η συνολική απάντηση αυτήν την ερώτηση. Και αυτές τα κάνουμε έξω για να δώσουμε την απάντηση στον άνθρωπο. Εδώ θα δούμε ένα παράδειγμα. Αυτή η πρόταση στην περισσοχή κατάσταση, γιατί αναφέρει αυτό το αγροτεμάχιο. Ενώ αντίθετα αυτή εδώ η πρόταση ταυτόχρονα απαντάει και στα χαρακτηριστικά εκποίησης και στην περισσοχή κατάσταση. Αυτή εδώ η πρόταση, η τρίτη, και αυτό ήταν αρκετά δύσκολο για ένα μοντέλο, γιατί τα μοντέλα, αν τα εκπαιδεύσεις με το πιο εύκολο τρόπο που να σκεφτεί κάποιος, τότε πάντα μαθαίνουν να απαντούν κάτι σχετικό. Όπως αυτό μας έδειξε ο Γιώργος, που ακόμα και όταν έβλεπε μπισκότο το έλεγε τσιουάου, γιατί είχε εκπαιδευτεί να απαντάει, να αναγνωρίζει σκυλιά. Επομένως, πάντα έπρεπε να βρει κάποιο, να απαντήσει με κάποιο σκυλί. Εδώ λοιπόν, αντίστοιχα, εμείς, αν εκπαιδεύαμε το μοντέλο πάντα να απαντάει σε κάτι από τα άλλα, περισσοκή κατάσταση ή χαρακτηριστικά εκποίησης, πάντα θα έβρισκε ότι κάθε πρόταση απαντάει σε μια ερώτηση. Έπρεπε λοιπόν να εκπαιδευτεί το μοντέλο, γιατί με τη λογική ότι υπάρχουν και προτάσεις που δεν απαντάνε σε τίποτα. Δεν απαντάνε σε καμία ερώτηση, επομένως δεν έχει νόημα να εξαχθούν και να δοθούν στο χρήστη. Αυτό είναι το use case. Άρα, ωραίο τώρα, legal documents, γιατί το κάνετε και τι νόημα έχει. Εκτός από το ότι μπορεί κάποιες συγκεκριμένες εταιρείες να τις βοηθήσει που θέλουν να αναλύσουν κάποια τέτοια δεδομένα, το συγκεκριμένο ήταν για μια τράπεζα, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε και ένα άλλο use case που είναι πιο κοντά στους πελάτες με τους οποίους συνήθως συνεργαζόμαστε και το οποίο θα ήταν να αναλύσουμε τα documents, είτε σελίδες, είτε manuals, είτε chats, όπως αναφέρθηκε στο customer voice, και μέσα από αυτά, με αυτά τα δεδομένα να δημιουργήσουν ένα knowledge base. Να δημιουργήσουν δηλαδή τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις, στις οποίες θέλουμε να απαντήσουμε, χωρίς να βάλουμε domain experts, που συνήθως είναι ακριβό, να βρουν αυτές τις ερωτήσεις και να κάτσουν να καταγράψουν αυτές τις απαντήσεις. Και στη συνέχεια, να κάνουμε αυτή τη γνώση available εσωτερικά με στην εταιρεία, π.χ. για νέους συναδέλφους που θέλουν να εκπαιδευτούν, είτε εξωτερικά σε πελάτες που ρωτάνε διάφορα πράγματα σχετικά με το προϊόν, που κρύβεται μέσα στο manual αυτή η πληροφορία, αλλά ποιος κάθεται να διαβάσει το manual όλο. Αυτή η πληροφορία λοιπόν να δοθεί available, να γίνει μέσω ενός bot. Είναι κάτι ξέρω που καταλαβαίνω πολύ γενικό, απλώς θα ήθελα να σας δώσω και μια εναλλακτική και να ξεφύγουμε από το
στενό περιβάλλον ενός document, μιας απόφασης του δικαστηρίου και πώς αυτό μπορεί να γενικευτεί. Τέλος, θα κλείσω με το OCR, με ένα άλλο project που τρέξαμε, το οποίο ξεφεύγει λίγο από το OCR. Η λογική του είναι ότι σκανάρουμε structured documents, δεν σκανάρουμε ελεύθερο κείμενο, αλλά σκανάρουμε συγκεκριμένους τύπους εγγράφων, passports, ID, ταυτότητες, λογαριασμούς, και εξάγουμε συγκεκριμένα feeds, συγκεκριμένα πεδία από αυτά. Όπως είναι λοιπόν η ταυτότητα, λογαριασμός, ένας άλλος λογαριασμός και οποιοδήποτε άλλο structured document. Εδώ πέρα αυτό που κάνουμε είναι μετατρέπουμε το document σε grayscale, κάνουμε image processing για να καθαρίσουμε και να εφαρμόσουμε διάφορα φίλτρα. Σε περίπτωση ταυτότητας, πολλές φορές στην ίδια σελίδα μπορεί να υπήρχαν και δύο πλευρές προς-πίσω. Σε άλλες φορές μπορεί να ήταν διαφορετικοί. Άρα αυτό θα πρέπει να το καταλάβει μόνο ο αλγόριθμος. Να κάνει rotation αν χρειαστεί, αν είναι αναρισμένο στραβά. Να αναγνωρίσει το πρόσωπο, αυτό ήταν χρήσιμο στην ταυτότητα για να καταλάβουμε ποια είναι η μπροστά πλευρά της ταυτότητας και ποια είναι η πίσω πλευρά της ταυτότητας. Να αναγνωρίσουμε τα regions of interest, που υπάρχει πληροφορία που θέλουμε. Για παράδειγμα, το αφημί, ο αριθμός παροχής, ανάλογα την περίπτωση. Να κάνουμε OCR σε αυτά τα regions, να εξάγουμε το text. Να κάνουμε correction μετά, αν ξέρουμε ότι εκεί περιμένουμε να πάρουμε αφημί, υπάρχει ένας τρόπος να τσεκάρουμε αν είναι σωστό το αφημί. Αν περιμένουμε πόλη, να διορθώσουμε, αν δεν σκαναριστεί καλά η πόλη, ποιο είναι η πιο κοντινή πόλη και μάλλον σε ποια πόλη αναφέρεται εκεί, ή στα ονόματα μπορούσαμε να κάνουμε correction. Και κάτι με το οποίο δοκιμάσαμε, αλλά απαιτούσε πολύ χρόνο να υλοποιηθεί, να γίνει, και έχω πολύ χρόνο να επεξεργαστεί σελίδα και να βγει αυτό το αποτέλεσμα, και γι' αυτό το αφαιρέσαμε και εξού και ως ρίσκος, είναι το Super Resolution, μια πολύ ενδιαφέρουσα τεχνολογία, που υπόσχεται ότι μπορεί να δώσει περισσότερη πληροφορία από αυτή που έχουμε σκανάρει. Δηλαδή, να καταφέρουμε να πετύχουμε ένα Super Resolution που να μπορούσαμε να φανταστείτε σαν να ζουμάρουμε ακόμα περισσότερο στη φωτογραφία και ο αλγόριθμος δημιουργεί μόνος του περιεχόμενο με βάση αυτά που έχει εκπαιδευτεί. Βελτιώνει τα αποτελέσματα, όχι όμως τόσο πολύ ώστε να αξίζει τον έξτρα χρόνο που θα έπρεπε να περιμένει ο πελάτης. Παρ' όλα αυτά έχει πολύ ενδιαφέρον και θα το μελετήσουμε ξανά. Αυτά ήθελα να σας πω εγώ. Ήταν αρκετά φορτωμένη η παρουσίαση και θα δώσω το λόγο στην Ειρήνη. Η Ειρήνη, δεν ακούγεσαι. Η Ειρήνη, νομίζω είσαι μιούτ. Συγγνώμη γι' αυτό. Ευχαριστούμε, Σταύρο, για τις τόσο ωραίες παρουσιάσεις και ενδιαφέρουσες. Δεν είναι κάτι το οποίο λέω εγώ, ωστόσο το καταλαβαίνουμε και από τις ερωτήσεις που έχουμε και κυρίως αφορούν εσένα. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση, την οποία την έχουμε από το Σωτήρι, μας λέει ότι ένα από τα limitations του RFM είναι οι one-time purchasers. Τι μπορούμε να κάνουμε για αυτούς τους πελάτες? Εισαγάγεται άλλον αλγόριθμο ή απλά δεν ασχολείστε μαζί τους? Ναι, κουβέντσι, ναι. Ωραία. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Οι one-time purchasers συνήθως μπαίνουν στην κατηγορία των νέων πελατών. Η RFM ανάλυση δεν μπορεί να μας δώσει πολλά στοιχεία για τους πελάτες. Γι' αυτό και σας είπα, ανέφερα το μοντέλο, το LVAP detection, το οποίο, αν και έχω λίγες αγορές από έναν πελάτη, προσπαθώ να καταλάβω ότι αυτός είναι gold πελάτης, ένας τρόπος να αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο, είναι ένα τέτοιο μοντέλο. Για τους one-time purchases, όμως πραγματικά έχω μόνο μία φορά αγορές, είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσεις και να τους χειριστείς. Συνήθως δεν ασχολούμαστε μαζί τους, όπως προτείνεται, εκτός αν είμαι στο πλαίσιο ενός loyalty σχήματος και έχω και άλλα interactions. Το καλό λοιπόν της πλατφόρμας είναι ότι εκτός από τις αγορές, που φυσικά είναι κάτι πολύ σημαντικό, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, η πλατφόρμα μας προσπαθεί να διατηρήσει όλα τα interactions με τον πελάτη σε όλα τα touch points. Άρα μπορεί να μην έχω purchases, γι' αυτό και είπα αντί για το RFM και το RFE που είναι το engagement, αλλά μπορεί να είναι ένας πελάτης που έχει κάνει μόνο μία αγορά, όμως να βλέπω ότι απαντάει σε surveys, μπαίνει μέσα στο website, ανοίγει τα newsletters και πατάει τα links μέσα στο newsletter.
Άρα, αν έχω όλα αυτά τα στοιχεία για ένα πελάτη, μπορώ να τα χρησιμοποιήσω για να κάνω RFE ή κάποιο άλλο είδος ανάλυση. Αν δεν έχω ούτε αυτά, τότε πραγματικά είναι ένας πελάτης που ακόμα είναι μυστήριο για τον αλγόριθμο και δεν κάνει κάτι παραπάνω. Ωραία. Μία άλλη ερώτηση είναι πώς υπολογίζετε το CLV σε ένα e-shop, μιας και το μοντέλο δεν έχει subscription based. Το customer lifetime value, λοιπόν, με ρωτάτε πώς υπολογίζεται σε ένα e-shop. Σε αυτή την περίπτωση, καταρχάς το e-shop εμείς αντιμετωπίζουμε σαν ένα κανάλι το οποίο αγοράζουν οι καταναλωτές. Να πω βέβαια ότι δεν είναι ακριβώς το ίδιο και πολλές φορές το αντιμετωπίζουμε με διαφορετικό τρόπο. Γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι διαφορετικό το customer experience ενός πελάτη που πηγαίνει σε ένα φυσικό κατάστημα και διαφορετικό όταν πηγαίνει σε ένα e-shop. Και μάλιστα αυτή η περίοδο είναι και ακόμη πιο διαφορετικό γιατί πηγαίνει και στο e-shop αναγκαστικά χωρίς να το θέλει. Οπότε έχει μπλέξει τα πράγματα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιούμε τα ιστορικά στοιχεία καθώς και τα χαρακτηριστικά του πελάτη σε ποιο segment ανήκει, ώστε να μπορέσουμε να υπολογίσουμε το customer lifetime value του πελάτη. Δεν το υπολογίζουμε τη λογική που κάνουμε το έχουμε κάνει και αυτό, σε ένα subscription based μοντέλο που λέμε ότι ο πελάτης μας συνήθως μένει στην υπηρεσία μας 15 μήνες και επομένως αφού αυτός ο πελάτης έχει αγοράσει τη συνδρομή 10-15 150 ευρώ θα μου αφήσει. Εδώ πηγαίνουμε βάσει τις αγορές και τι αγορές συνήθως αυτή η κατηγορία πελάτη, τι αγορές συνήθως κάνει αυτός ο πελάτης, συνήθως μετά πόσο διάστημα θα κάνει τσερ. Αντίστοιχη λογική, απλώς δεν είναι αυτός ο πολλαπλασιασμός μήνες επί subscription. Πάρα πολύ ωραία. Και έχουμε και μία τελευταία παρατήρηση, θα την έλεγα περισσότερο από την ερώτηση, από τον Σωτήρη. Σχετικά με το text mining, είχα την εντύπωση ότι όσο περισσότερο ιδιαίτερη είναι η domain γλώσσα και όσο περισσότερο ορολογία έχει αυτή, τόσο πιο εύκολο είναι. Ο λόγος είναι γιατί μειώνεται το paraphrasing που μπορεί να υποστεί μια ερώτηση. Μάλλον δεν ισχύει αυτό. Ωραία. Όσο πιο ιδιαίτερη είναι η domain γλώσσα, πράγματι διευκολύνει κάποια πράγματα, γιατί μπορούμε να πούμε ότι ιδιαίτερη domain γλώσσα σημαίνει μια γλώσσα που έχει μικρότερο λεξιλόγιο. Σε documents νομικά δεν θα δεις αργό, ας πούμε, οι λέξεις που βλέπουμε σε chats, που βλέπεις μέσα και κρίκλεις. Σίγουρα είναι πολύ πιο... πολύ πιο συγκεκριμένες οι λέξεις. Βέβαια, εκεί έχετε το OCR που πολλές φορές κάνει λάθη και συνήθως κάνει τα ίδια λάθη, οπότε σου δημιουργεί λέξεις που δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα, αλλά που τα βρίσκει στο document, επομένως πρέπει να αντιμετωπίσει και αυτές. Αλλά συμφωνώ ότι κατά βάση είναι πιο ιδιαίτερη γλώσσα. Το πρόβλημα είναι όμως ότι δεν μπορείς να βρεις έτοιμα word embeddings για τέτοιες. Υπάρχουν πολλές λέξεις που επειδή ακριβώς είναι ιστογενικό τους εντογενικά documents. Που εκεί που εκπαιδεύονται τα word embeddings, δεν μπορεί να βρει γενικά word embeddings και πρέπει να φτιάξει τα δικά σου. Επομένως, πρέπει να βρει και ένα πολύ μεγάλο πλήθος από documents για να έχουν νόημα τα word embeddings. Τώρα, όσο αφορά το paraphrasing, πράγματι σχετικά μειώνεται. Με το paraphrasing είναι ανάλογα πόσο ελεύθερο θα το αφήσει. Πάντως, να πω ότι από τα δύο προβλήματα, το paraphrasing ήταν μάλλον το πιο εύκολο. Δηλαδή, ήταν το πιο εύκολο task. Μια ερώτηση που τη γράφει σε διαφορετικό τρόπο να την κάνει map σε αρχικές ερωτήσεις και ήταν πιο δύσκολο, αφού τελικά καταλήξει την ερώτηση, να βρεις ποια είναι η απάντηση. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι αν και εμείς μπήκαμε σε αυτό το χώρο, ειδικό domain που δεν το γνωρίζουμε τόσο καλά, με επιφύλαξη, το μοντέλο πήγε πάρα πολύ καλά και γι' αυτό πιστεύω ότι τελικά το να μεταφέρεις τη γνώση που έχεις, ενώ τη τεχνογνωσία που έχεις. Από ένα στο NLP να τη μεταφέρει σε κάποιο άλλο domain, φαίνεται ότι είναι σχετικά εύκολο και γι' αυτό και νιώθω αρκετά σίγουρος ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και διαφορετικά domains σχετικά εύκολα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις που είχαμε. Ευχαριστούμε και εσάς πάρα πολύ για τον χρόνο που αφιερώσετε σήμερα για να είστε μαζί μας στο Pobuca Webinar AI in Action. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι τις επόμενες ώρες θα λάβετε στο mail σας το βίντεο του σημερινού webinar για να το έχετε στη διάθεσή σας. Επίσης, όσοι δεν μας έχετε ακολουθήσει ήδη
να μας ακολουθήσετε στο LinkedIn για να ενημερώνεστε για τα νέα της εταιρείας, καθώς και για όλες τις τελευταίες τάσεις στο Customer Experience. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.